Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Λουξ Κομπάνι Κυριακάτη και Αρένα για μία ακόμη Κυριακή, μεγάλη παρέα της Κεντρικής Ελλάδος εδώ μαζεμένη, εσείς στο σπίτι σας, εμείς στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα σε Λάρισα, Βόλο, σε Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, όπου μπορούμε να και όπου υπάρχουν ανταποκρίσεις για να πούμε, να σας πούμε και πάνω απ' όλα να ακούσουμε τις απόψεις των μεγάλων πρωταγωνιστών της εκπομπής που δεν είναι κανένας άλλος, απλά είναι οι ανώνυμοι και επώνυμοι τηλεθεατές της. Η εκπομπή αυτή, η οποία για 300η σεζόν είναι στον αέρα, βγαίνει στον αέρα και φιλοδοξούμε όσο μας έχει ο Θεός καλά και ελπίζουμε να μας έχει, να σας κάνουμε παρέα και να μας κάνετε και εσείς παρέα και για να ακούμε ενδιαφέροντα πράγματα και να φτιάχνουμε την αθλητική μας διάθεση, την αθλητική μας ζωή. Γεμάτο ενδιαφέροντα και η σημερινή εκπομπή και πάρτε μόλις τώρα το πρώτο. Μέσα ατομικής προστασίας. Σε εμάς θα βρείτε την ποιότητα των προϊόντων της Panoply σε παπούτσια, ρούχα, φόρμες, κράνη, γυαλιά, γάντια. Κάνουμε τη διαφορά. Δίνουμε το πλεονέκτημα στη δουλειά σας. Σε εμάς θα βρείτε την ποιότητα των προϊόντων της Pentagon για στρατιωτικά είδη και είδη αστυνομίας. Άρβυλα, μπουφάν, χιτόνια, τζάκετ, αξεσουάρ. MAP. Πλήρης εξοπλισμός για όλους τους εργαζομένους. Θα μας βρείτε στα πρώτα φανάρια του Βόλου στη Λαρίσης 261α από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και επισκεφτείτε μας στο www.pyroprostasia.gr. MAP. Για ασφάλεια στην εργασία και στην τσέπη σας. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και online. Πυροπροστασία Μαλαμίδης. Σε μας θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και υδραυλικές δοκιμές πυροσβεστήρων. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο 2421-063-331. Καυσόξυλα πρέπει να ανάβουν εύκολα, να έχουν υψηλή διάρκεια και σταθερή καύση. Τα καυσόξυλα πρέπει να είναι γιαγιάς. Καυσόξυλα γιαγιάς. Άριστη ποιότητα για να ανάβετε τη φωτιά σας εύκολα στο τζάκι και την ξυλόσωπα. Επιλεγμένα έτσι ώστε να δίνουν την καλύτερη φλόγα. Καυσόξυλα γιαγιάς. Πώληση χονδρική λιανική με άμεση εξυπηρέτηση. Ξάνθο 99, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-029-400. Καυσόξυλα γιαγιάς. Κρατάνε τη φλόγα δυνατή. Η γραμμή. Το σχέδιο. Το ξύλο. Το design. Η υψηλή αισθητική. Η λειτουργικότητα. Όλα συμφωνούν στο χώρο σας. Με ένα όνομα. Έπιπλα Παλάκας. Η απόλυτη συμφωνία στυλ και άποψης. Πρωτότυπες προτάσεις για χώρους που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά. Έπιπλα Παλάκας. 10 χιλιόμετρο Λάρισας Αγιάς. Τηλέφωνο 2410-971-005. Παλάκας. Όταν η τεχνική και το μεράκι δημιουργούν.
Κρικέλης. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Έπιπλα μπάνιου. Ντουζιέρες, μπαταρίες, καμπίνες σε μεγάλη ποικιλία και ιδέες με στυλ και φαντασία. Κρικέλης έχει αυτό που θέλεις. Υψηλή ποιότητα και αισθητική και το μπάνιο σας αλλάζει οπτική. Κρικέλης. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Έπιπλα μπάνιου σε Φέρι 99 Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 413 407. Όταν το στυλ συναντά την υπεροχή, τότε το αποτέλεσμα έχει όνομα. Αυτοκίνητα Γκρίνιας. Το πλούσιο αποθεματικό σε κάθε είδος και η ευκολία στην αποπληρωμή είναι οι κορονίδες που μας καθιστούν πρώτους στο αντικείμενο που υπηρετούμε. Θα μας βρείτε στο Πλάτανο Αλμυρού, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Γκρίνιας Cars. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλμυρού Πλατάνου στον Αλμυρό. Τηλέφωνο 2422-024-301. Jet Oil Auto Gas Απόστολος Μπλιός. Η οικογενειακή παράδοση, η θαυμάσια ποιότητα των προϊόντων και οι εξαιρετικές τιμές είναι χαρακτηριστικά της ταυτότητάς μας. Με έδρα κομβικό μέρος της οδικής αρτηρίας Λάρισας Βόλου, εξυπηρετούμε με άνεση και τις δύο θεσσαλικές μεγαλοπόλεις. Jet Oil Auto Gas Απόστολος Μπλιός. Σφραγίδα στο καύσιμο. Η εταιρεία Θάνος Χρώμα με έδρα τον Βόλο είναι πάντα κοντά σας, προσφέροντας τόσο αξιόπιστα προϊόντα όσο και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε μας θα βρείτε το εύρος όλων των χρωμάτων και μονοτικών, καθώς είμαστε το πλέον εξειδικευμένο κατάστημα μονοτικών και πατητής τσιμεντοκονίας, αλλά και τις καλύτερες προτάσεις για διακόσμηση. Η πώληση όλων των παραπάνω γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές και συμβουλές, προκειμένου να γίνονται πάντα κατανοητές οι ιδιότητές τους και να διασφαλίζεται έτσι η σωστή χρήση τους. Θάνος Χρώμα. Το όνομά μας είναι η απόλυτη εγγύηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας. Θα μας βρείτε Παγασόν 115 στον Βόλο. Τα θαυμαστά προϊόντα της θάλασσας είναι φρέσκα και έτοιμα να τα απολαύσετε στο τραπέζι σας. Το Golden Fish με συνέπεια και προγραμματισμό είναι ο άμεσος υπεύθυνος γι' αυτό. Η μεγάλη ποιοτική ποικιλία, οι προσιτές τιμές και το άρτιο δίκτυο delivery που διαθέτουμε είναι τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν τους καλύτερους στο είδος μας. Golden Fish για Golden Διάθεση. Το σπίτι μας. Ασφάλεια αλλά και άνεση με λέβητες φυσικού αερίου Baxi. Αποδόσεις στο maximum και πραγματική οικονομία. Για λέβητες φυσικού αερίου Baxi, Κρικέλης. Ξενοδοχείο Βαλής στην Αγρία Βόλου. Κοντά σας 12 μήνες το χρόνο. Απολαύστε τον καφέ σας ή το ποτό σας στο Pool Bar, παρακολουθήστε τον αγώνα της ομάδας σας, δοκιμάστε φρέσκα σνακ και γλυκά, αλλά και οργανώστε τις εκδηλώσεις σας. Βαλή Spa. Χαλαρώστε στην εσωτερική θερμενόμενη πισίνα και στην υπέροχη ξύλινη σάουνα. Αφεθείτε σε θεραπείες μασάζ, μανικιούρ και πεντικιούρ, υπηρεσίες προσώπου και σώματος, μαυρίστε ιδανικά με solarium. Ζητήστε τις ειδικές προσφορές για νηφικά πακέτα και bachelorette spa party.
Ξανά μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι και πάμε γρήγορα στον Γιάννη τον Καλογιάννη και στον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, τον Βασίλη τον Ζινέλη. Γεια σας. Γεια σας. Μεγάλη έκπληξη ο Βασίλης. Βέβαια, ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, χρόνια έχει δώσει την ταυτότητά του στα δημοσιογραφικά δρόμενα εδώ της Μαγνησίας και όχι μόνο. Και τώρα είναι ενεργός ακόμα, δεν τον πήραν και τα χρόνια, μόνο 60 χρονών είναι. Δεν τον πήραν και τα χρόνια. Φαντάρος. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πιθανότητα, τον έχουμε και συχνότερα κοντά μας, γιατί παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά τις ομάδες του Βόλου, της Νίκη Βόλου, Ολυμπιακό Βόλου και Βόλο και πάει Βόλος, και θα έχουμε την ευκαιρία σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την επιθυμία βέβαια και του Βασίλη του Ζινέλη, να είναι εδώ κοντά μας να σχολιάζουμε μαζί τα κλωτσοσκούφια, όπως έλεγε και η Μακαρίτσα η γιαγιά μου. Ο φίλος μας ο Σπύρος ο Κανούλης λείπει εκτάκτως, έχει κάποια σημαντικά ραντεβού αύριο το πρωί, πολύ πρωί στην Αθήνα, και έχει φύγει στην πρωτεύουσα και έχει φύγει από σήμερα το βράδυ. Εμείς το ευχόμαστε να πάνε καλά τα ραντεβού του. Είναι σημαντικά πραγματικά ραντεβού με ανθρώπους του αθλητισμού κάτω στην Αθήνα, και να τον έχουμε πάλι κοντά μας, γιατί ο σχολιασμός του και η παρουσία του γενικότερα είναι κάτι που ενδεικτικό, δηλαδή της, όχι μόνο της εκπομπής αλλά και του κυριακάτικου βραδινού. Πώς πήγαν σήμερα? Είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, μια κόντρα Λάρισας Βόλου που βγήκε νικήτρια η Λάρισα, κατά κόρον. Ναι, όπου κέρδισε και ο Απόλλων, κέρδισε και η ΑΕΛ. Και αν το κατά κόρον, δεν ξέρω αν κολλάει, αλλά αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Μαζί είναι λίγο ασυνήθιστα. Είναι το πρόγραμμα. Να πω και κάτι άλλο. Αυτό εδώ είναι ένα κασκόλ αυτός της Μπάγκερ Μονάχου. Είναι ένα δώρο του Βασίλη του Ζινέλη για την εκπομπή. Για μας. Ίδια χρώματα με την ΠΑΕ Βόλος. Ίδια χρώματα με την ΠΑΕ Βόλος. Μόνο που έχει και κάποια κιτρινάκια εδώ. Αυτά είναι για ξεκάρφωμα, δεν είναι? Είναι της Bundesliga. Είναι της Bundesliga, ναι, το χρώμα, το κίτρινο και το μαύρο είναι της Ομοσπονδίας. Αλλιώς είναι τα χρώματα του Τοξότη, που είμαι και εγώ και ο. Βέβαια, τα χρώματα του Τοξότη. Τα χρώματα του Τοξότη, βέβαια. Ο Βόλος και οι τρεις ομάδες του έχασαν σήμερα και έχασαν με άσχημα πραγματικά αποτελέσματα, ειδικά και για τις δύο ομάδες της Super League 2. Η ομάδα του Βόλου, η ΠΑΕ Βόλος, έχασε με 4-0 από έναν ανώτερο ΠΑΟΚ, θα πούμε αρκετά. Η Λάρισα κέρδισε τον Ολυμπιακό Βόλου με 1-2, με 2-1 μέσα στην Νεάπολη, ενώ η Νίκη Βόλου έχασε, ή μάλλον ο Απόλλων Λάρισας κέρδισε την Νίκη Βόλου μέσα στην Νεάπολη χθες με 2-0. Ένα αποτέλεσμα που ήταν η πρώτη νίκη του Απόλλωνα. Η πρώτη νίκη του Απόλλωνος, ναι. Η πρώτη νίκη του Απόλλωνος, ένα αποτέλεσμα που δεν το περίμενε σχεδόν κανένας. Είχε τις αποσύρες. Σχεδόν κανένας. Ναι. Αλλά το πίστευαν πάρα πολύ οι Απολλωνιστές, και στη Φιλιππούπολη το πίστευαν πάρα πολύ. Και γενικά οι Απολλωνιστές πιστεύουν στην ομάδα τους, και όπως είπαμε αρκετές φορές από αυτήν την εκπομπή, ο Απόλλων Λάρισας εύκολα θα τη σώσει την κατηγορία. Έτσι πιστεύουν. Εύκολα δεν είναι, Απόστολε, διότι όλες οι ομάδες πλέον έχουν ενισχυθεί και θα δούμε διαφορετικά παιχνίδια από αυτά που βλέπαμε στις αρχές του πρωταθλήματος. Ειδικά η περίπτωση της Καβάλας είναι μαρτυρά με τον καλύτερο τρόπο αυτό που λες τώρα. Και της Καβάλας και της Καλαμαριάς. Η Καλαμαριά ήταν δυνατή από την αρχή, μόνο 2-3 αγωνιστικές οι πρώτες δεν ήταν καλή η Καλαμαριά. Μετά από εκεί και πέρα, μόλις ωστόσο μπήκαν, τώρα έχει και κάποια γαλάκια μέσα. Μπήκαν τα μαυράκια μέσα στην Καλαμαριά τώρα και έχει δέσει. Είναι πολύ καλή. Και από αυτού ήθελα να πω, γιατί
υπήρχε άνθρωπός μας στην Κατερίνη σήμερα. Είχα πει παλαιότερα στην εκπομπή για το goalkeeper του Πιερικού, ο οποίος έλειπε το τελευταίο διάστημα, τον Νίκο τον Τζίμα. Ναι. Σήμερα επανέκαμψε και ήταν αυτός που ουσιαστικά χάρισε το τρίποδο στην ομάδα της Κατερίνης με τον Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Μια φοβερή απόκρουση στο 80. Έπαιξε ο Τζίμας στο Πιερικό. Ναι, μετά από πολύ καιρό, και νομίζω ότι ο Πιερικός έχασε βαθμούς, γιατί έτσι λένε οι άνθρωποι που η ΑΕΛ έχει ανθρώπους σε όλες τις πόλεις που αντιμετωπίζει τις ομάδες. Εάν υπήρχε ο Νίκος ο Τζίμας στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, κυρίως τον Βου Ολυμπιακό, ναι, είναι βέβαιο ότι ο Πιερικός θα είχε άλλους 3 βαθμούς. Μεγάλη υπόθεση. Να κάνω ένα σχόλιο τώρα. Είναι ένας καλός τερματοφύλακας όμως. Είναι πολύ καλός και από ότι, όχι απλά καλός. Έχει περάσει και από το Βόλο. Μήπως ξαναπεράσει. Μάλλον θα ξαναπεράσει. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις ποτέ για ποδοσφαιριστές τώρα πλέον. Εγώ κάτι ξέρω, Βασίλη. Μπορεί να ξαναπεράσει, μπορεί, όλα μέσα είναι. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι η ΕΡΤ θα πρέπει να ντρέπεται με αυτά που γίνονται. Ποιος έχασε την τροπή για να την βρει η ΕΡΤ? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αφού δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλα τα παιχνίδια, έχει φραγμό στο να μπει μια κάμερα μέσα από ένα διάβλο περιφερειακό για να δείξει το παιχνίδι της περιοχής. Να το δείξει δημοσιογραφικά, να μπει για τα τρίλεπτα που χρησιμοποιούνται στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, στις ενημερωτικές εκπομπές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ή το άλλο, ότι προγραμματίζει η ΕΡΤΦΛΙΚΣ ή η ΕΡΤ, ξέρω εγώ, high definition, ποια είναι ΕΡΤ τέλος πάντων, έχουμε γεμίσει με πολλές ΕΡΤ. Και μας έχουμε μουστώσει στο να βλέπουμε τον Ολυμπιακό Β, τον Παναθηναϊκό Β, την ΑΕΚ Β, τον ΠΑΟΚ Β, τι λέτε ρε. Ρε πόσο πίσω είστε. Και πολλά παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί αναβάλλονται. Είναι... Δηλαδή να τρελαίνεσαι, να λες τι γίνεται. Είμαι υποχρεωμένος εγώ να βλέπω τώρα το ΠΑΟΚ Β με τον Αλμοπότορα ή τον Ολυμπιακό Β με τον Αλμοπότορα. Τι λέτε, ποιο είναι ενδιαφέρον αυτό? Η ιστορία ξεκίνησε γιατί η διοργανώτρια τα παρέδωσε όλα εν λευκό στην ΕΡΤ προκειμένου να πάρουν τα ψίχουλα και βέβαια στη σύμβαση που έγινε δεν προβλέφθηκε τίποτα από αυτά που έπρεπε να προβληθεί, γιατί είναι νομοτέλεια τουλάχιστον τα 3 λεπτά για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της επαρχίας. Αυτό είναι εγκληματικό που κάνει. Δηλαδή, φυσικά και είναι εγκληματικό. Δηλαδή να παίζει, έπαιξαν δύο ιστορικές ομάδες από την κεντρική Ελλάδα. Έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα, Ολυμπιακός Βόλου Λάρισα 1-2, και δεν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε μέσα κάμερα για να δείξουμε τον κόσμο. Στον κόσμο. Δεν είναι τρελαίνεις. Το λιγότερο. Δεν έχει τη δυνατότητα ο κόσμος, όχι μόνο της Λάρισας και του Βόλου, αλλά και της Θεσσαλίας γενικότερα, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι μαγνήτες. Βέβαια. Δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν ούτε 4 δευτερόλεπτα μία φάση από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αυτός, πώς θα τον έχω πληρώσει εγώ για να τα γράφει αυτά τα πράγματα που γράφει εκεί πέρα? Η αρένα πάντα στην κορυφή, με οποιαδήποτε σύνθεση. Ο Γαλάτης έχει άστρο στα τηλεοπτικά. φτάνει ρε, μην γράφετε τέτοια πράγματα. Θα νομίζουν ότι σας πληρώνω κιόλας για να τα γράφετε. Αυτό δεν μπορεί να το πιστεύει κανείς. Να πληρώσει ο Γαλάτης για να τον γράψω δεν υπάρχει. Τι να... Καταρχήν δεν έχω για να πληρώσω. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν έχω για να πληρώσω, δεν είναι το θέμα. Όχι ότι δεν έχεις εντελώς, δεν έχεις για να πληρώσεις. Δεν έχω για να πληρώσω, δεν έχω για μένα. Ακριβώς. Δεν έχω για τον κάθε Κερχανάτζη που γράφει τώρα ό,τι θέλει εκεί, ξέρω εγώ αυτό. Αλλά εμείς στα δικά μας, αφού παρουσιάσαμε τριπλέτα κανονική και με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Ζινέλη έξω αριστερά, όπως τον βλέπω εγώ, έξω δεξιά, όπως τον βλέπετε κι εσείς. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι είναι. Όπως τον βλέπω εγώ, τον βλέπετε κι εσείς. Να πάμε στα δώρα για τη σημερινή εκπομπή, τα οποία είναι αρκετά πάλι. Είναι 10 κιλά χρώμα βιολογικό από την εταιρεία Thanos Χρώμα. Μία κάρτα καυσίμου 20 ευρώ από την Jet Oil κατάστημα Απόστολος 2 στην Οδό Βόλου στη Λάρισα.
ένας πυροσβεστήρας και ένα αντιανεμικό από την εταιρεία Μαλαμίδης πυροσβεστήρες αυτοκινήτου και ένα τραπέζι για τέσσερις από τον Μεθιστάνα. Είναι γνωστό τσιπουράδικο του Βόλου. Ένα τραπέζι για τέσσερις. Απαντήστε, στείλτε email όποιες νομίζετε ότι είναι οι σωστές απαντήσεις για μία από τις πέντε ερωτήσεις. Έχω πέντε ερωτήσεις να σας κάνω σήμερα. Θέλουμε να υπάρξει περισσότερο πιθανότητες, να υπάρξουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Γι' αυτό και οι ερωτήσεις είναι πέντε. Και η πρώτη είναι, γράψτε, στείλτε μήνυμα, πέντε ομάδες την φανέλα των οποίων φόρεσε ο πρώην ποδοσφαιριστής Νικόλαος Κορτέσης στη Μαγνησία. Είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές, μπορώ να πω, στην Ελλάδα. Γιατί έπαιζε μέχρι 50 χρονών, έπαιζε Βασίλη. Εντάξει, για την εποχή του έχει κάνει πολλές μεταγραφές, αλλά για τις περισσότερες μεταγραφές τώρα τα καινούργια χρόνια είναι ποδοσφαιριστές που μέσα σε 4 χρόνια αλλάζουν 15 ομάδες. 15 ομάδες, να σου πω. Από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο η δεύτερη. Ο Νίκος, να πούμε ότι καταρχάς έπαιξε σε 3 βολιώτικες ομάδες σε μεγάλη κατηγορία. Σε μεγάλη κατηγορία, βέβαια. 4 ομάδες με έδρα το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Εκεί σας θέλω, ψάξτε στο διαδίκτυο. Το προσωνύμιο, το παρατσούκλι του αείμνηστου πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου, του Αντώνη του Παπά. Και μετά τέλειωσε την καριέρα στον Αλμυρό και έκανε και προπονητής, ήταν προπονητής πολλά χρόνια στον Δοξότη. 3 ζευγάρια, προσέξτε, πατέρας γιος που έπαιξαν σε Ολυμπιακό Βόλου και Νίκη Βόλου. Δηλαδή έπαιξε και ο πατέρας και ο γιος στην Νίκη Βόλου και στον Ολυμπιακό Βόλου. Και ένα παίχτη που σκόραρε με την φανέλα της ΑΕΛ εναντίον του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά και με τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου εναντίον της ΑΕΛ. Το όνομα αυτού του παίχτη. Κύριε Γαλάτε, ένα σχόλιο για την νίκη της ΑΕΛ θέλει ο λαός. Το σχόλιο για την νίκη της ΑΕΛ, εγώ δεν το είδα το παιχνίδι, το είδε το παιχνίδι όμως ο φίλος μου Γιάννης ο Καλογιάννης και θα έχουμε σχόλιο. Αποστόλη, πες την αλήθεια, ο Κανούλης παίρνει μεταγραφή για Αθηναϊκό κανάλι? Όχι ρε φίλο, ο Κανούλης δεν... Έλα ρε τώρα, δεν παίρνει μεταγραφή για Αθηναϊκό. Ο Κανούλης έχει, είναι μπλοκαρισμένο το συμβόλαιο του με τον Άστρα. Είναι, έχει ρήτρες. Απόστολε, ο Βόλος σήμερα έπαιξε το σύστημα μαρκάρο με τα μάτια. Θα πούμε πάρα πολλά. Σούπερ Λιγκ 1. Όφη Πανετολικός 2-4. Κλακάζεται η κριτική από τον Πανετολικό που διανύει περίοδο μεγάλης φόρμας. Άστρο Αναστασίου. Ιωνικός Παναθηναϊκός 0-1 με πολύ ξύλο το παιχνίδι αυτό. Άρης Λαμία 0-0. Συνεχίζεται το 0-0 για δεύτερο 90 λεπτό. Δύο εβδομάδες να παίζουν αυτοί, γκολ δεν βάζουν. Ατρόμητος ΑΕΚ 0-2. Με παράπονα των ΑΕΚτζίδων για την διαιτησία του αγώνα. Βόλος ΠΑΟΚ 0-4. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ των υπεδούχων του Βόλου, κέρδισε με 4-0. Δίκαια. Και συνεχίζει την πορεία του στην μοναδική κόντρα που έχει με τον Πειραιά, τον Ολυμπιακό Πειραιός, για το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Πειραιός Παζιάννα 2-0, ενώ αύριο πέφτει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Απόλλωνος Σμύρνης στις 7.30 το απόγευμα. Πάμε στη βαθμολογία. Ολυμπιακός πρώτος 46, ΠΑΟΚ δεύτερος με 37, πιο πίσω η ΑΕΚ με 36. Να πούμε ότι την ερχόμενη Κυριακή έχουμε και την, τα παιχνίδια της ερχόμενης Κυριακής, είναι το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το μεγάλο ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει πάρα πολλά για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός τέταρτος με 30,
Πέμπτος 27 ο ΠΑΣ Γιάννενα, έκτος ο Όφη με 26. Και από εκεί και πέρα. Έβδομος ο Άρης με 23, ως και Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει το παιχνίδι αύριο όμως με τον Απόλλων Σμύρνης. Στην ένατη θέση ο Πανετολικός, ένατη και δέκατη θέση Πανετολικός και Βόλος με 21 βαθμούς. Στην ενδέκατη θέση πιο κάτω με ένα μαξιλαράκι 6 βαθμών από τις 4 τελευταίες θέσεις. Εκεί βρίσκεται στην ενδέκατη θέση η Λαμία με 15 βαθμούς. Στη 12η θέση ο Ιωνικός με 14, 13ος ο Ατρόμητος με 10 και τελευταίος ο Απόλλωνος Σμύρνης με 9 βαθμούς. Εκκρεμούν όμως κάποια αγωνιστικά θέματα, δηλαδή εκκρεμούν κάποια παιχνίδια τόσο του Βόλου όσο και του Απόλλωνος Σμύρνης, του Ατρομήτου, παιχνίδια τα οποία ματαιώθησαν λόγω κορονοϊού και τα οποία υπολογίζουμε να οριστούν για την Τετάρτη που έρχεται, αν... Όχι, Τετάρτη έχει κύπελο. Αν οι ομάδες δεν ασχολούνται με το... Δηλαδή ο Βόλος με τον Ατρόμητο μπορούν κάλλιστα να παίξουν την Τετάρτη. Γιατί δεν έχουν υποχρεώσεις στο κύπελο Ελλάδος. Οι ομάδες όμως που έχουν υποχρεώσεις στο κύπελο Ελλάδος αυτόματα αποκλείονται από τον ορισμό των αγώνων που... εκκρεμών για την Τετάρτη που έρχεται. Και πάμε στην επόμενη αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν στις 29 του μηνός Λαμία Όφη, Ιωνικός Ατρόμητος, ο θάνατος του Ζωήμων, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, και στις 30 Πανετολικός Άρης, Γιάννενα Απόλλωνος Σμύρνης, ΑΕΚ Βόλος και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σε 7.30 το μεγάλο παιχνίδι της 19ης 20ης αγωνιστικής είναι... Είναι 20. 20 της 20ης αγωνιστικής. Δεν είναι 19η, είναι 20η αγωνιστική. Και υπάρχει 21η η οποία έρχεται αμέσως μετά Τετάρτη, που βρίσκεται το Βόλο να παίζει με τον Ιωνικό. Με τον Ιωνικό εδώ. Ναι. Και μετά πηγαίνει στον... Μη λες 21η Τετάρτου, Βασίλη. Όχι Τετάρτου. Τετάρτου. Η μέρα για καλό και Αποστόλη, από πήγα... από αριστερά. Πήγα σήμερα στη Νεάπολη. Η Λάρισα είναι πολύ καλή ομάδα και πιστεύω θα ανέβει άνετα. Θα μας πει πολλά ο Γιάννης ο Καλογιάννης για αυτό το παιχνίδι. Εμείς όμως... Δεν υπάρχει άνετα. Πιστεύω και εγώ ότι άνετο δεν υπάρχει τίποτα σήμερα στο ποδόσφαιρο, ειδικά στην Super League 2. Πάμε στο Παρτιζάν. Ειδικά αυτή την περίοδο, όπως το λέω, που οι ομάδες φαίνονται ότι βγάλουν τα προβλήματα που είχαν με κορονοϊό και ελλειπή προετοιμασία. Ελλειπή προετοιμασία φαίνεται, ναι, φαίνεται στα τρεξίματά τους ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Αλλά ειδικά οι ομάδες που έχουν και άλλο ένα πρόβλημα με το Κόπα Αφρικα τώρα. Γιατί οι ομάδες που έχουν Αφρικανούς ποδοσφαιριστές στερούνται, ξέρω, των υπηρεσιών τους, γιατί παίζουν στις εθνικές τους ομάδες. Ναι, και μέσα σε αυτές είναι και δύο εμβολιώτικες. Και δύο εμβολιώτικες. Είναι ο Μιράντε, ποιος είναι ο Μιράντε και ο Σκιαφά. Είναι ο Μιράντε της Νίκης και ο Όσκαρ Σκιαφά που είναι πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού Βόλου και θα λείψει μέχρι τέλος του μήνα, γιατί παίζει στις 26 τώρα με το Μάλι. Πέρασε η σημερινή γωνία, πέρασε στους 16. Για πρώτη φορά στην. Ναι, και έμειναν να παίξουν φαβόροι. Και... Εδώ αποκλείστηκε η Αλγερία. Την Αλγερία την κέρδισε. Την κέρδισε η ομάδα του Σκεφά και του Μιράντα. Εντάξει, κοιτάξτε. Μην στέλνετε τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας κακάνουλης. Κάνουλης λέει ο άνθρωπος. Σας παρακαλώ πολύ. Είστε εξωπραγματικοί. Μπράβο. Μπράβο, συνεχίστε την καλή δουλειά. Επίσης, ένα σχόλιο για Παναθηναϊκό Β σήμερα. Άσε μας, δεν βλέπω να το σχολιάζουμε τον Παναθηναϊκό Β. Παναθηναϊκό Β δεν το σχολιάζει η θύρα 13. Το σχολιάζουμε εμείς. Ακούω, Παναθηναϊκό Β. Λοιπόν, πάμε στο Πανσελικό.
τον Μπίσεσβαρ να τροφοδοτεί τον Τσουμπάκμο. Με μπάλα στον Τζίβκοβιτς, το σουτ, πρώτο σουτ στο παιχνίδι. Η αλλαγή για τον Σίτκλεϊ που έχει ανέβει από την άμυνα. Ο Βραζιλιάνος περνάει για τον Κούρτιτς που γυρίζει. Μπάλα βρίσκει το δοκάρι. Δεν θα ανησυχήσει ο Κλέιμαν. Και τώρα δοκιμάζει με τον Τζίβκοβιτς. Έχει ανέβει και ο Σάστρα. Παλιά προς τον Σίτκλεϊ. Μάλλον ήταν ο Μητρίτσα ο οποίος μπαίνει στην περιοχή και κερδίζει το πέναλτι. Στο 20 λεπτό. Ο Πάολο Φερνάντες είναι αυτός που ανατρέπει τον Μητρίτσα. Στο 21. Εκτελεί ο Κούρτιτς. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Με τον Σλοβαίνο να σκοράρει, να πλασάρει ιδανικά τον Μπόρις Κλέιμαν και να φτάνει Γιασμίν Κούρτιτς στα 14 τέρματα συνολικά την φετινή σεζόν. Βαλιά του Μιχαηλίδη με στόχο τον Ακπομ. Κεφαλιά προς τον Μπίσεσβαρ. Παίρνει μπάλα ο Ζίβκοβιτς, έχει ανέβει και ο Σάστρι. Μπαλιά του σέρβου, η κεφαλιά από τον Τσούμπα Ακπομ. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 24 μετά το 0-1. Το πέναλτι του Γιασμίν Κούρτιτς. Τώρα επιμένει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ ο Ακπομ, μπλοκάρει ο Κλέιμαν. Ο ΠΑΟΚ στο 26 απειλεί ξανά. Τέλος ο σέρβος. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, 2-0 για τον ΠΑΟΚ με τον Σβέρι Ρίγκασον. Να σκοράρει στο 29. ΠΑΟΚ παίρνει αυτό το διπλό πλεονέκτημα κοντά στο ημίωρο. Εκμεταλλευόμενος αυτήν την στημένη φάση μετά την εκτέλεση από τον Άντρια Ζίβκοβιτς, η πρώτη κεφαλιά από τον Γιασμίν Κούρτιτς, το δεύτερο δοκάρι περίμενε εκεί ο Σβέρι Ρίγκασον. Πασχαλάκη να απομακρύνει τώρα ο Ζίβκοβιτς, στην συνέχεια ο Ρομέρο, η μονομαχία με τον Τσούμπα Ακπομ, η πάσα προς τον Άντρια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα κάνει την τρίπλα, δοκίμασε να περάσει για τον Ακπομ. Η απομάκρυνση σε πλάγιο. Έτοιμος ο Φεράρι να εκτελέσει. Βρήκε τον όρος. Το κλείστηκε και πάλι για τον Φεράρι. Καλή συνεργασία ανάμεσα στους δύο. Μπαλιά του όρος, το σούτα από τον Μπαρτόλο. Έδιωξε ο Πασχαλάκης και απομάκρυναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σταματήσει το παιχνίδι ο Παπαπέτρου καθώς έχει χτυπήσει ο Σίτκλεϊ. Αυτός που είναι πεσμένος στο έδαφος. Αλλά μένει στην περιοχή των γηπεδούχων. Με τον Φεράρι κάπως να απομακρύνει. Ο ΠΑΟΚ επιμένει. Μπαλιά για τον Ακπομ. Πλασάρι. Ευκαιρία για τον Μητρίτσα. Προλαβαίνει την τελευταία στιγμή ο Ρομέρο. Και απομάκρυνε την μπάλα. Ήταν πολύ επικίνδυνη φάση. Ενώ είναι πεσμένος στο έδαφος ο Μιχαηλίδης πρέπει να είναι. Μετά την στημένη μπάλα που εκτέλεσε ο Μπίσεσβαρ. Κλέβει ο Ακπομ από τον Μπαριέντος, άφησε ο Παπαπέτρου το παιχνίδι να εξελιχθεί. Μπίσεσβαρ. Κίνηση και από τον Σάστρα, το σουτ του Μπίσεσβαρ, ο Κλέιμαν σε κόρνερ. Στο 52 και πάλι επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ. Με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ να κάνει την κίνηση. Πάσα για τον Ζίβκοβιτς. Μπαλιά προς τον Ακπομ, η μπάλα out, πολύ καλή συνεργασία. Η ολοκλήρωση από τον Τσούμπα Ακπομ δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο ίδιος. Κόντρα στα πόδια του Μπίσεσβαρ, ο Φανφέρ δοκίμασε να κατεβάσει, έδιωξε ο Κούρτιτς σε ένα χώρο που εκεί ο Ακπομ είναι και πάλι ανάμεσα στους δύο κεντρικούς, αλλά υπάρχει υπεραριθμία καθώς έχουν ακολουθήσει ο Μητρίτσα και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα πάει στην ολοκλήρωση. Απόκρουση από τον Κλέιμαν και πάλι μια ανάσα από το 0-3 ο ΠΑΟΚ. Το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα από τον Σάστρα. Να λοιπόν που σκοράρει
ο Ισπανός στην πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Χαμογελάει ο Ζίβκοβιτς στον πάγκο για τον τρόπο με τον οποίο ο Ισπανός βρήκε δίχτυα με το δεξί και πανηγυρίζει, ενώ στο βάθος είναι οι φίλοι του δικέφαλου του Βορρά που συνεχίζουν να τραγουδούν. Το τρίτο γκολ έρχεται για τον ΠΑΟΚ λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο και έρχεται μετά από μία ακόμη στημένη φάση, την οποία αυτή τη φορά την διάλεξαν να παίξουν διαφορετικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Φανφέρτ για τον Όρος, αποκλείστηκε η απομάκρυνση από τον Τσιγκάρα. Ο Βόλος επιμένει με ένα δυνατό σούτ, η απόκρουση από τον Πασχαλάκη, η μπάλα στο δοκάρι και σε κόρνερ από τον Φεράρι που δοκίμασε με το αριστερό. Δείτε μετά από την κεφαλιά πάσα, Πασχαλάκης βάζει το χέρι του, βρίσκει την μπάλα με την γροθιά. Τώρα θα κερδίσει ο Ζίβκοβιτς, πετάει την μπάλα μπροστά για τον Ακπομ, ο οποίος σουτάρει, ο Κλέμαν αρνείται ένα ακόμη γκολ. Μητρίτσα από πλάγια θέση, 4-0, Τσούμπα Ακπομ, ό,τι δεν είχε καταφέρει στις 4 προηγούμενες προσπάθειες ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, το πετυχαίνει τώρα μετά από την ασίστ του Γιονούτ Μητρίτσα στο 73. Διαμορφώνει αυτό το καρέ τερμάτων η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Φερνάντες συγκλίνει, άφησε στον Φανφέρτ, κάνει το σούτ ο Πασχαλάκης, πρέπει να έχει βρει την μπάλα. Κόρνερ για τον Βόλο στο 84. Ήμασταν στο γήπεδο σήμερα, το είδαμε το παιχνίδι. Βασίλη, τι, για παίρνει το σχολείο σου. Καταρχάς είναι το πρώτο 0-4. Δεν έχει ξανατύχει. Φέτος είχε χάσει ένα 3 από την ΑΕΚ. Ναι. Πέρυσι είχε χάσει ένα 4 από τον Όφη. Και όταν ήταν στη Β' Εθνική είχε χάσει πάλι ένα 4 από τον Κισαμικό τότε. Το 0-4 είναι πρώτη φορά που είναι για τον ομάδα του Βόλου. Στο, μέσα στο Πανσταλικό. Είναι γενικά στην έδρα του, γιατί το Κισαμικό έχει γίνει στην Νεάπολη. Κοίταξε να δεις, το μόνο θετικό που κρατάω έτσι τώρα που πέρασε από αυτό το παιχνίδι είναι ότι δεν άλλαξε η βαθμολογική διαφορά που έχει με τις ομάδες που κυνηγάει για την έκτη θέση. Είναι θετικό αυτό. Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, έχει να παίξει με τον Ατρόμητο, ο Όφη και ο Πας Γιάννα, τα έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια. Βέβαια, εντάξει, πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, είδαμε σήμερα ένα γκολ με πέναλτι. Με πέναλτι που αν ήταν άλλη ομάδα μπορεί να μην το έπαιρνε. Και δύο γκολ, το δεύτερο και το τρίτο, από στιμένες φάσεις. Μετά, ειδικά το τρίτο, αυτός ο Ισπανός, άμα τον βάλει να ξανασουτάρει 100 φορές, θα πάει μπαλέκι. Πρώτη φορά έβαλε γκολ. Πρώτη φορά έπαιξε και έβαλε γκολ. Και επίσης ήταν πολύ τυχερό τον γκολ. Πολύ τυχερό τον γκολ, αλλά έφυγε από τον παίχτη. Δηλαδή ήταν μαζί με τον Ορόζ και διεκδικούσαν την μπάλα. Έφυγε από τον Ορόζ για λίγα χιλιοστά. Βρήκε την μπάλα και το έβαλε. Είναι και θέμα τύχης τον γκολ. Βέβαια είναι θέμα τύχης. Και ικανότητας βέβαια, αλλά είναι και θέμα τύχης. Τώρα εντάξει, το τέταρτο γκολ μετά και αυτό ήταν μια αδράνεια έτσι, στην άμυνα. Υπήρχαν έτσι κάποιες αδράνειες στην άμυνα και στο σημερινό παιχνίδι. Γενικά εντάξει, δεν ήταν όπως... αν έπαιζε λίγο καλύτερα ο Βόλος, στο μυαλό πολλών θα μας έμπαινε άντε τώρα 4, πάμε να το κάνουμε 4-4 όπως το πρώτο γύρο. Ναι. Αλλά δεν ήταν έτσι. Όχι, δεν παιχνίδι, ναι. Ο Βόλος συνέχισε την δεν όχι κακή εμφάνιση την, όχι, κοίταξε να δεις, γιατί και με τον Απόλλωνα δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός αλλά κέρδισε. Ναι, δεν ήταν καλός αλλά κέρδισε. Είναι ενώ με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν καλός έχασε. Ναι, ήταν η πρώτη φορά σε παιχνίδι αυτό το μεσοβδόμαδο με τον Απόλλωνα που ακούσαμε προπονητή της ΠΑΕ Βόλος να λέει ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι από την απόδοση. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Γιατί υπήρχαν όμως και οι προηγούμενες δηλώσεις και την δικά του Κώστα του Μπράτσου και στα Γιάννενα και στη Λαμία
που δικαιούταν ο Βόλος να κερδίσει, αλλά δεν κερδίσει καν από τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή είδαμε παιχνίδια να είναι πολύ καλός και να μην τα κερδίζει, και είδαμε και παιχνίδια που να μην είναι τόσο καλός και να τα κερδίζει. Πάντως γενικά σήμερα έπαιξε ρόλο η ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων. Σε κάθε γραμμή η ποιότητα των παιχτών του ΠΑΟΚ είναι εμφανής, δηλαδή η διαφορά. Σίγουρα. Και είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν ίσως τη μεγαλύτερη εμπειρία από κάποιους άλλους. Εντάξει, ο Βόλος πιστεύω ότι βάζει ακόμα ένα ποιοτικό παίχτη στο γρανάζι του, τον Χόρχε Κορέα, ο οποίος πιθανότατα αύριο θα είναι εδώ και θα ανακοινωθεί. Είναι ένας παίκτης που έπαιζε στην Αργεντινή στην Βέλεζ Σάλφιλντ, μεγάλη ομάδα. Έπαιξε στην Πορτογαλία, στην Μαρίτιμο, πολλά παιχνίδια, πάνω από 100, 110, 115, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είχε ξαναενδιαφερθεί, είπα, ο Βόλος γι' αυτόν. Αλλά τελικά πήγε στο Αζερμπαϊτζάν και έπαιζε στην Νέφτσι Μπακού. Νέφτσι Μπακού. Τώρα έρχεται... Σήμερα, αύριο, ναι. Η θέση του είναι μεσοεπιθετικός. Με τη Μαρίτιμο είχε και γκολ, είχε και 10 γκολ. Βάλει το βιογραφικό. Η Μαρίτιμο είναι μια από τις καλές ομάδες της Πορτογαλίας και το να παίζεις κάποια χρόνια εκεί και να είσαι και βασικός δεν είναι τυχαίος παίχτης. Όχι, η Μαρίτιμο είναι τα Γιάννενα της Πορτογαλίας. Εντάξει, είναι μέσα στις 6-7 ομάδες. Όχι, είναι η Ρωσιλία αυτό που λες. Τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση το πρωτάθλημα το ένα με το άλλο. Γιατί ίσως με τη Β' Πορτογαλίας μπορούμε να τη συγκρίσουμε. Εντάξει, εγώ σου λέω τηρουμένων των αναλογιών. Ναι. Ό,τι είναι τα Γιάννενα εδώ, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, σαν ομάδα ναι. Ποια είναι η θέση της, των Ιωαννίνων, η θέση, ναι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Τώρα, γιατί τι νομίζετε, το πορτογαλέζικο το πρωτάθλημα είναι πιο. Είναι ο πρωτάθλημα τριών ομάδων. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις συγκρίσεις αυτές που λες. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο παίκτης τώρα ήταν στην ΕΦΣΥ Μπακού, που είναι το νούμερο 1. Αλλά... Στο Αζερμπαϊτζάν. Ναι, αλλά στο Αζερμπαϊτζάν. Στο Αζερμπαϊτζάν. Ενώ η Πορτογαλία έχει ένα καλύτερο επίπεδο. Θα... Άλλο, είδες, καταρχήν, είχα κάνει ένα σχολιασμό πριν από μια εβδομάδα περίπου. Ότι οι κεντρικοί αμυντικοί που έπαιξαν φέτος στον Βόλο δεν έχουν την ίδια σειρά, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους παίχτες της μεσοεπιθετικής, έτσι. Δηλαδή οι παίχτες που αγωνίζονται στο κέντρο και μπροστά έχουν τα στάνταρ της ποιότητάς τους, είναι διαφορετικά από τους αμυντικούς, αν εξαιρέσει το Φεράρι και τους τερματοφύλακες που είναι πραγματικά πολύ καλοί. Και οι δυο οι κεντρικοί και όλοι οι κεντρικοί αμυντικοί είναι μια κλάση κατώτερη. Κοίταξε να δεις, επειδή έχουν αλλάξει πολλές φορές. Δηλαδή ο Γκρίλο με τον Ρομέρο πήγαιναν καλά. Τώρα έχει προσταθεί ο Γκιουλέν γιατί έφυγε ο Γκρίλο. Ο Ρομέρο για μένα είναι ένας από τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή... Αλλά για αμυντικό χαφ, όχι για center back. Εντάξει, και στις προωθήσεις του βλέπεις, έχει το σούτ, έχει την εμπειρία, έχει παίξει εθνική Ουρουγουάη. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, κάποιες στιγμές τους αμυντικούς είναι αυτές που βλέπουμε, Απόστολε, γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ καλύτερα από μένα, ότι το λάθος φαίνεται. Ενώ στον επιθετικό δεν φαίνεται τόσο πολύ. Βέβαια. Το λάθος του αμυντικού φαίνεται πιο πολύ, όπως και του τερματοφύλακα. Πάντως πιστεύω ότι και ο Ρομέρο και ο Γκουλέν που έχουν παραστάσει από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα καλύτερα, δηλαδή είναι καλή και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα δέσουν περισσότερο. Αν και υπάρχει περίπτωση να κινηθεί τις επόμενες μέρες ακόμη και για ένα στόπερ. Πήρε έναν Κύπριο, έναν τον Σιέλη. Είναι ο Σιέλη, ναι, ο οποίος έκανε την Τετάρτη την πρώτη του συμμετοχή στη Super League. Σαν αναπληρωματικό πήκε. Έπαιξε μια αλλαγή, ένα λεπτό έπαιξε. Τώρα έκανε πρώτη συμμετοχή στη Super League. Πρώτος παίκτης για μια ακόμη φορά ο Ζάμπιερ Μπαριέντος. Ο οποίος προχθές ανανέωσε την ανανέωσε. Μέχρι το 24 για το 26, ρε Βασίλη. Μέχρι το 24. Το 24. Μέχρι το 24 είναι το 90 να γίνει ο Μπαριέντος, είναι 31 έτος. Ναι, είναι το Σεπτέμβριο του 90, οπότε... Καταρχάς είναι βαρόμετρο και στην απόδοση της ομάδας. Βέβαια. Ενώ ο έτερος των αμυντικών χαφ, ο Τσοκάνης, τον βλέπω ότι είναι σκασμένος, ρε παιδί μου. Ότι είναι
τρέχει, κάνει, έχει σκάσει το παιδί αυτό από το πολύ τρέξιμο, συνέχεια. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που αντέχει και τρέχει όμως, όπως λέει, δηλαδή και δεν... Αντέχει, και, πιστεύω και, ότι πρέπει και, κάπου και, να, κάνει, να κάνει, πάρει ανάσες. Και δεν κάνει το λάθος, από κούραση. Όχι, ναι, δε, να πάρει ανάσες, γιατί δεν είναι ο Τσοκάνης που βλέπαμε εμείς στο, ή πέρυσι, στο, γιατί πέρυσι έκανε πρωταθλήματα. Μακάρι να, να δοθεί η ευκαιρία, υπάρχει και ο άλλος ο Πορτογάλος που... Ο Άλεξ ο Σουάρες, ο οποίος ναι. είναι αρκετά καλός, και εγώ θα καταλογίσω κάτι στον... στον Κώστο Μπράτσο, τον οποίο θεωρώ πολύ καλό προπονητή και βάλει, έχει βάλει τη σφραγίδα στο παιχνίδι του Βόλου στις τελευταίες αγωνιστικές. Ίσως έπρεπε να ξεκινήσει με τον Σουάρες και όχι τον Ορός. Με τον Μπάκο έπαιζε, δεν έπαιζε με την Τρίγλια. Εντάξει, απλά δεν ήθελε, ναι. δεν ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι απήξε. Ο Ορός μαρκάρει με τα μάτια. Όπως μπήκε τον γκολ, αυτό φάνηκε. Με τα μάτια μαρκάρει ο Ορός. Ο Σουάρες. Έχω την εντύπωση ότι θα ήταν πολύ πιο καλύτερος. Τέλος πάντων, μετά ο Χριστόν προφήτες είμαστε όλοι. Τώρα το παιχνίδι αυτό αποτελεί παρελθόν, τελείωσε. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι στις 5 και 4 την ερχόμενη Κυριακή. Κυριακή δεν γίνεται. Ναι, είναι Κυριακή. Μετά έχει Τετάρτη Ιωνικό. Μετά είναι Ιωνικός. Μετά και έρχεται... Σάββατο με Άρη, 22η αγωνιστική και 23η. Έχετε ένα κρίσιμο παιχνίδι, πάει στον Όφι. Πάει στον Όφι. Ωραία. Δηλαδή, έχουμε τίποτα άλλο από το... Αυτά είναι έτσι τα κρίσιμα παιχνίδια. Γενικά σήμερα στη Super League ήταν αυτό που σου λέω, ότι δεν ξέφυγαν οι ομάδες που προπορεύονται από τον Βόλο και ότι μόνο ένας γηπεδούχος κέρδισε, ο Ολυμπιακός Πειραιώνας. Και βέβαια είναι και το αυριανό παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Απόλλωνα. Που δεν έχει ξεχωρίσει κανένας και τίποτε. Όλα παίζονται. Και ας μην ξεχνάμε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού όλων που ασχολούνται με τον Βόλο είναι η Εξάδα. Ναι, αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχος. Είναι η Εξάδα. Ο οποίος είναι ακόμα εφικτός, έτσι. Είναι, βέβαια, και δεν είναι αυτό που λέμε μαθηματικά, είναι εφικτός. Ναι, ναι. Οι διαφορές έχει, είναι ελάχιστες. Έχει το παιχνίδι λιγότερο, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Έχει, όταν θα παίζει με Ιωνικό, θα παίζουν ο Όφι με τον Μπας Γιάννα μεταξύ τους. Έχουν και άλλα παιχνίδια αυτοί μεταξύ τους. Έχουν πολλά παιχνίδια μεταξύ τους. Μπορεί αν γίνουν έτσι τα αποτελέσματα να... Έχεις κάποια άλλη πληροφορία για μεταγραφή του Βόλου? Όχι, αυτή είναι η σίγουρη που την περιμένουμε αύριο κιόλας. Επίσης και κάτι έχω να πω στα δημοσιογραφικά επάνω στο Πανθεσσαλικό. Προς τους συναδέλφους που κάνουν μεταδόσεις, η ομάδα δεν λέγεται, ρε παιδιά, νούπου σου Βόλος. Η ομάδα λέγεται πάει Βόλος. Λέγεται Βόλος, δεν λέγεται νούπου σου. Και πρέπει να προσέχετε όταν κάνετε τις μεταδόσεις προς όλη την... γιατί σας ακούει όλη η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει νούπου σου. Είναι Βόλος. Βόλος. Το νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος ήταν παλιά. Ο Ριένστρα πότε επιστρέφει? Μέσα στο Φεβρουάριο. Μέσα στο Φεβρουάριο, πέρασε και αυτό. Δεν βλέπω τον Βασιλινάτη Βρά όμως. Μια μεταγραφή είναι. Όχι, δεν λέω για τη μεταγραφή, λέω για τον Ουπουσού. Τον Ουπουσού παραμένει. Δεν είναι παλιό. Τον Ουπουσού παραμένει. Είναι ΠΑΕ, Βόλος, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Ναι, είναι έτσι, δεν είναι κακό. Έτσι γράφεται. Εντάξει, έτσι δεν είναι γράφεται. Κακό αυτό. Όχι, δεν είναι κακό. Όχι, είναι απλά κακό. Να σου πω κάτι. Επειδή τον Ουπουσού ήταν. Το συνέδεαν πολύ. Με την... Δεν υπάρχει απόστολη σύνδεση, έτσι είναι το όνομα της ομάδας. Κοίταξε, όταν αναφέρεται, παραδείγματος χάρη, οι διαιτητές αναφέρονται, είναι όπως ο Βόλος. Όταν λες ΠΑΕ Λάρισα είναι λάθος. Είναι ΠΑΕ ΑΕ Λάρισας. ΠΑΕ Αθλητική Ένωση Λάρισας. Μπράβο παιδιά, λέει, κορυφαία εκπομπή στη Θεσσαλία. Πες τα Βαλντάνο. Το Βαλντάνο, το θυμάστε το Βαλντάνο? Χορχέ. Ναι. Ποιος είναι ο Βαλντάνο, δηλαδή. Ποιο λένε ο Βαλντάνο? Ο Βαλντάνο. Σένα. Όχι, τη δουλειά έχω με τον Βαλντάνο. Βαλντάνο ήταν ψηλός και αδύνατος. Ναι, αυτό σου λέω. Ούτε ο Καλογιάννης που φέρει για Βαλντάνο. Ούτε ο Καλογιάννης πιάνει για Βαλντάνο. Ο Καλογιάννης είναι για Μάριο Κέμπες με το μουστάκι. Και πολύ μαλλί. Λοιπόν, τελειώσαμε με την Super League 1. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αρχίζει η Super League 2.
Κυριακής Χατζηβασίλης, πρατήριο υγρών καυσίμων και Auto Gas στην Ελασσόνα. Με την ποιοτική εγγύηση της ECO με τις καλύτερες τιμές, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση. Πετρέλαιο θέρμανσης, πλούσια γκάμα λιπαντικών και ειδών αυτοκινήτων. Μίνι μάρκετ και 24ωρος αυτόματος πολιτής. Πρώτο πρατήριο, 6 Οκτωβρίου 177. Δεύτερο πρατήριο, στην έξοδο της Ελασσόνας προς Δεσκάτη. Άλκης Χατζηβασίλης, τα πάντα για το αυτοκίνητο και την οικιακή θέρμανση. Άδεια απομάκρυνσης οικοδομικών υλικών Παναγιώτης Ευσταθίου. Με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και χαμηλό κόστος απομακρύνουμε τα περιττά υλικά από την κατασκευή, αποψηλώνοντας συγχρόνως και τον χώρο. Η εμπειρία των στελεχών και η ποιότητα των μηχανών μας εγγυώνται την επιτυχία κάθε εργασιακής μας προσπάθειας. Ενοικιάσεις κάδων Παναγιώτης Ευσταθίου. Έδρα Νέα Δημητριάδα Βόλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 3632 29. Η ποιότητα, η γεύση έχουν όνομα. Το παραδοσιακό. Όλα στα κάρβουνα. Χειροποίητο σουβλάκι και μπιφτέκι, μοσχαρίσια, μπριζολάκια, κοτόπουλο και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Πράσινες σαλάτες, ψητά λαχανικά, φρεσκοτηγανισμένες πατάτες. Άριστη εξυπηρέτηση για κάθε είδους κοινωνική σας εκδήλωση. Το παραδοσιακό. Προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτό που τρώνε χρόνια τα παιδιά μας. Το παραδοσιακό. Πρώτης Μεραρχίας 15, Νεάπολη Λάρισας. Delivery στο 241-067-2730. Κρικέλης, πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ντουζιέρες, μπαταρίες, καμπίνες σε μεγάλη ποικιλία και ιδέες με στυλ και φαντασία. Κρικέλης έχει αυτό που θέλεις. Υψηλή ποιότητα και αισθητική και το μπάνιο σας αλλάζει οπτική. Κρικέλης, πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου σε Φέρι 99 Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-413-407. Η γραμμή, το σχέδιο, το ξύλο, το design, η υψηλή αισθητική, η λειτουργικότητα. Όλα συμφωνούν στο χώρο σας. Με ένα όνομα. Έπιπλα Παλάκας. Η απόλυτη συμφωνία στυλ και άποψης. Πρωτότυπες προτάσεις για χώρους που ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά. Έπιπλα Παλάκας. 10 χιλιόμετρο Λάρισας Αγιάς. Τηλέφωνο 2410-971-005. Παλάκας. Όταν η τεχνική και το μεράκι δημιουργούν. Εμπορία μηχανημάτων, αυτοματισμοί, ηλεκτρομηχανολογικά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σέρβις, ανταλλακτικά, εξαρτήματα, περί ελήξης. Η πληρέστρη σειρά εργαλείων στην κεντρική Ελλάδα. Σπύρος, Τσούτσας, Ολύμπου και Αλμυρού στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-259-052. Με τη δύναμη των κορυφαίων παγκόσμιων εταιριών στο πλευρό του βιομηχάνου, του βιοτέχνη, του επαγγελματία. Τεράστια ποικιλία γεύσεων, υψηλή ποιότητα προϊόντων, προϊόντα καρπινησίου, όπως τυρί, φέτα κατσικίσια και εγωπρόβια. Επώνυμα κασέρια και γραβιέρες γνωστών τυροκομικών οικογενειών. Στο κατάστημά μας θα βρείτε τα βραβευμένα λουκάνικα οικογενείας Βρέκου, παραδοσιακές χυλοπίτες και τραχανά, ελαιόλαδο, μέλι Ευρυτανίας και πιλίου, είδη παντοπολίου και αλλαντικά χωρίς γλουτένι από Δράμα και Βόρεια Ελλάδα. Πίτες παραδοσιακές από παραδοσιακές συνταγές και εκλεκτά κρασιά για το τραπέζι σας. Τέλος, ποικιλίες παστρουμά και καπνιστά αλλαντικά από τη Μακεδονία. Επίσης, όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα φρέσκα στο κατάστημά μας. Υπό νέα διεύθυνση, το Καρπενήσι, Ιωλκού 80 με Δημάρχο Γεωργιάδου, λίγα μέτρα κάτω από την Ομαρχία. Delivery 12 με 3, καθημερινά στο τηλέφωνο 2421-031-207.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Άσα, πάω από στο τι βλέπεις. Τι να δω ρε παιδιά, υπάρχει διαφορά ποιότητας στις ομάδες. Εντάξει, και με το, μέχρι εδώ που έφτασε η Άσα είναι πάρα πολύ, είναι πετυχημένη η πορεία στο κύπελλο. Πρώτη φορά άλλωστε φτάνει στους 8, έτσι δεν είναι παιδιά? Ναι, αλλά μπορεί στο παιχνίδι στην Καρδίτσα μπορεί να είναι ανταγωνιστική αν δεν έχει τις απουσίες, ναι, που έχει στο παιχνίδι την παραδείγματος Τετάρτη. Θα είναι, γιατί δεν έπαιζαν και οι δύο σεντερφόρτες, ούτε ο Κλάους ούτε ο Ρινγκόνι, δεν έπαιζε κανένας. Ούτε ο σεντερμπακάς, ο Ισπανός, ο καλός του Λαγός, δεν έπαιζε κανένας. Ναι. Ο Μπαλμποενά του Βόλου, γιατί ήταν αλλαγή σήμερα? Ο Ρεγκατέν, είπαμε παιδιά ότι είναι πεσμένος τον τελευταίο καιρό ο Ρεγκατέν και καλά έκανε ο Μπράτσος και τον άφησε στον πάγκο. Αλλά πάμε όμως γρήγορα στην Super League 2, εκεί που είχαμε μεγάλους αγώνες και μεγάλες επίσης νίκες ομάδων. Πάμε Ξάνθη Βέρεια 0-3, εμφαντική μεγάλη νίκη της Βέρειας μέσα στην Ξάνθη, μέσα στα πηγάδια με 0-3. Δείχνει ότι είναι το μεγάλο φαβορί, ένα από τα μεγάλα φαβορί για την πρώτη θέση. Αλμοπός Αριδαίας Ολυμπιακός Β 3-0, εύκολα η Αριδαία. Νίκη Βόλου Απόλλων Λάρισας 0-2. Κλακάζ για τους νικιώτες από τον Απόλλωνα Λάρισας, ένας Απόλλωνας Λάρισας που είδε οι προσπάθειες των παικτών του να επιβραβεύονται, γιατί κάτι που δεν είχε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. 15 αγωνιστικές. ΠΑΟΚ Β Τρίκαλα αναβλήθη λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στον ΠΑΟΚ. Στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα, ε. Ναι, ναι. Στα Τρίκαλα ο κορονοϊός έλειπε τώρα. Έχουν προβλήματα εκεί με τους παραγωγανούς. Χαμός γίνεται. Πιερικός Απόλλων Πόντο 1-0. Θεσπρωτός ΠΟΤ Ηρακλής 1-5. Πόσα γκολ δεν είχε βάλει σε όλο το πρωτάθλημα? Σε όλο το πρωτάθλημα τα έβαλε στο Ρότσα. Καβάλα Πανσεραϊκός στο ντέρμπι της Ανατολικής Μακεδονίας 2-2 στο Ανθή Καραγιάννη, ενώ η ΑΕΛ πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στο Βόλο, μέσα στον Ολυμπιακό Βόλου στην Νεάπολη με 1-2, χάρη σε ένα τέρμα που πέτυχε στα τελευταία δεκάλεπτο. Ναι, στο δεύτερο, ναι, είχε προηγηθεί, σοφάρισε ο Ολυμπιακός. Θα μας πει πολλά ο Γιάννης, ο Καλογιάννης για το μάτς αυτό. Τι τελευταίο δεκάλεπτο? Στο 84 μπήκε. Το γκολ της ΑΕΛ. Το δεύτερο. Στο 62. Ποιο νωρίς. Λάθος πληροφόρηση έχω. Ρεπό είχε η ομάδα της αναγέννησης Καρδίτσας. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Πρώτη η Βέρεια με 27 βαθμούς. Δεύτερη, όχι, την βαθμολογία να δούμε. Δεύτερη, εκεί είμαστε. Δεύτερη η ΑΕΛ με 26. Η Ξάνθη τρίτη με 22. Στην τέταρτη θέση η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει καθυλωθεί εκεί, αλλά έχει αρκετά παιχνίδια να δώσει η Αναγέννηση. Έκανε και το ρεπό της. Ο Θεσπρωτός πέμπτος με 18 βαθμούς. Όσο έχει η Αριδαία και η Β' ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιός. Στην 8η θέση είναι η Νίκη Βόλου και ο Ηρακλής με 16. Στη 10η θέση ο Πιερικός και τα Τρίκαλα με 13 τα Τρίκαλα. 12ος ο Απόλλωνας Πόντου με 12. 13ος ο Πανσεραϊκός με 11. 14ος η Β' ομάδα του ΠΑΟΚ με 10. Ο Ολυμπιακός Βόλου στη 15η θέση. Μεγάλη ντροπή αυτό για τον Ολυμπιακό Βόλο, στην 15η θέση στη Super League 2, μια ιστορική ομάδα που δεν πάει καθόλου καλά. 16η η ομάδα του Απόλλωνος Λάρισας με 8 βαθμούς, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Καβάλα με 3 πόντους, 3 ισοπαλίες στα 3 τελευταία παιχνίδια της, όταν και εμπλούτησε το ρόστερ της με κανονικούς επαγγελματίες και όχι ταβλαδόρους, μπασκεμπολίστες και σοφατζίδες.
Εντάξει, κοίταξε να δεις, και η Καβάλα και οι άλλες ομάδες θεωρώ ότι είναι λίγο πλασματική η βαθμολογία, γιατί παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός Βόλο έχει 3 παιχνίδια που δεν έπαιξε. Είναι πολλές ομάδες που δεν έχουν παίξει παιχνίδια. Και η Ξάνθη έχει 3 και η Αναγέννηση Καρδίτσας. Και η Ξάνθη, ναι, και η Αναγέννηση. Η Αναγέννηση Καρδίτσας. Ξάνθη, Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Ολυμπιακός Βόλο μείον 3. Όχι, είναι πολλές ομάδες. Είναι πολλές ομάδες. Ναι, εννοείται ότι είναι πολλές ομάδες, γιατί η Ξάνθη, αν χρωστάει 3 παιχνίδια, η Αναγέννηση Καρδίτσας άλλα 3 και ο Απόλλων Λάρισας, Ολυμπιακός Βόλο άλλα 3. Σημαίνει ότι πολλές ομάδες θα έχουν λιγότερα από 15. Το Ολυμπιακό Βόλο θα ήταν 4, γιατί δεν έπαιξε σε 4 αγωνιστικές, αλλά έτυχε ευτυχώς τη μία αγωνιστική να έχει το ρεπό του. Η Αναγέννηση Καρδίτσας προχθές έχασε την ένσταση που είχε κάνει για το παιχνίδι με την Καβάλα, να ξαναγίνει. Θα πάει τρίτη φορά στην Καβάλα η Αναγέννηση Καρδίτσας. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη τον Καλογιάννη. Πάω, επόμενη αγωνιστική, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' στις 29 του μηνός. Ολυμπιακός Β' νίκη Βόλου, 29 επίσης. 30, Απόλλων Λάρισας Ολυμπιακός Βόλου, ντέρμπι Θεσσαλικό. Πανσεραϊκός Αλμοπός Αριδαίας, ίδια ημερομηνία, Ηρακλής Καβάλα. Βέρεια Θεσπρωτός, Απόλλων Πόντου Ξάνθη και Αναγέννηση Καρδίτσας Πιερικός. Ρεπό έχει η ομάδα των Τρικάλων. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λάθος τα παιχνίδια. Όχι, σίγουρα παίζει ο Ολυμπιακός Βόλος στην Λάρισα. Στην Λάρισα, αλλά ενδιάμεσα, όπως το λέτε, την Τετάρτη. Την Τετάρτη υπάρχουν παιχνίδια. Τετάρτη γίνονται πολλά παιχνίδια της 11ης αγωνιστικής. Και από αναβολή. Ναι, ναι. Η νίκη Βόλου δεν παίζει Τετάρτη. Παίζει η νίκη ή ο Ολυμπιακός. Με τον Ολυμπιακό. Ναι, 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 Τετάρτη. Την Τετάρτη που παίζουν. Τετάρτη. Ναι. Όχι μόνο η νίκη ο Ολυμπιακός, είναι αρκετά παιχνίδια από το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής, ναι, που δεν είχαν γίνει, που θα... Εδώ όμως εμείς πάμε στη 16η, ναι, την επόμενη αγωνιστική κανονικά. Η 16η, τώρα, ναι, αρκετά παιχνίδια για να τελειώσει. Δείξατε ότι το Σάββατο η νίκη Βόλου παίζει με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Β'. Β'. Με το Β'. Ναι. Το Σάββατο. Με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, τη Β' ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιώς. Ναι, Τετάρτη παίζει με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι, Τετάρτη, ναι, είναι το Τετάρτη. Όπως την Τετάρτη υπάρχει το παιχνίδι Ξάνθη Απόλλων Λάρισας. Ξάνθη Απόλλων Λάρισας, ναι. Ένα παιχνίδι που δεν έγινε λόγω κρουσμάτων κορονοϊού της, και του Απόλλωνα και της Ξάνθης. Και η ΑΕΛ παίζει 5 η ώρα το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς το βάλανε τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό για ΠΑΟΚ Β'. Λόγω του ΠΑΟΚ, όχι λόγω της ΑΕΛ. Ναι, ναι. ΠΑΟΚ Β', να δουν τον ΠΑΟΚ Β', να δουν την ΑΕΚ Β', να δουν τον Παναθηναϊκό Β', σαν δεν ντρεπόμαστε. Σαν δεν ντρεπόμαστε. Ναι, κοιτάξτε, αυτές οι ομάδες έχουν ένα προτέρημα μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες που δεν είναι από τις ΠΑΕ της Super League. Παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ Β' έβαλε στο ρόστερ του τώρα που μπορούν να παίξουν στο ρόστερ άλλους 15 παίχτες. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι έχει παίξει και ο Λίγκας. Οι πληροφορίες λένε ότι το Σάββατο θα έρθει ο ΠΑΟΚ με 5 παίχτες 6 από την πρώτη ομάδα. Έτσι, έτσι. Ναι, γιατί θέλει να κόψει βαθμούς από την ΑΕΛ ο ΠΑΟΚ Β' όπως το έκανε το ίδιο και με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Γιάννη, ο Κούγιας θα βγει πρωταθλητής και μετά θα βουλώσει στόματα. Καταρχάς, αν και πέρασε η ώρα, να πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξη τον Κούγια, έχει γενέθλια. 23 του μήνα. 23 τώρα. Σήμερα, ναι. Έχει γενέθλια. Είχε γενέθλια χθες. Κυριακή. Αν και πέρα δεν πειράζει, 100 χρόνος να γίνει και το καλύτερο. Να έχει υγεία. Τι άλλο, όλα τα άλλα γίνονται. Και την Τετάρτη θα έχει το ντέρμπι αυτό το βολιώτικο στο Πανθεσσαλικό. Στο Πανθεσσαλικό θα γίνει. Στο Πανθεσσαλικό, ναι. Και είναι το 31ο έτσι. Από αυτά που μετράνε δηλαδή. Δεν θα έχει οπαδός μέσα τίποτα, Όχι, μπορεί να έχει. Χιλιάτομα. Τα χιλιάτομα σε σχέση με αυτά που μπορούν να πάνε στη Νεάπολη είναι, εντάξει, τετραπλάσια. Γιατί η Νεάπολη... Στη Νεάπολη 150. Είναι πολύ λίγη. 150. Δεν έφερε και γούλη. Δύο φορές έπαιξε νίκη στη Νεάπολη και είχε δύο ήττες. Δύο ήττες. Πού κρίθηκε το παιχνίδι, Γιάννη, με τον Ολυμπιακό Βόλο της Λάρισας? Νομίζω ότι
ποιοτικά η ΑΕΛ έχει καλύτερο ρόστερ. Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στην εκτελεστική δυνότητα του Μάριου του Όγκμπε, ο οποίος πέτυχε 2 προσωπικά καθαρά γκολ. Αλλά θα ήθελα να πω ότι οι φόβοι της ΑΕΛ επαληθεύτηκαν. Είδαμε μία διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο από αυτές που ονομάζουμε ο εκτελεστής και οι συνεργάτες του. Ναι. Και μάλιστα με τη λήξη του ημιχρόνου υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς φιλάθρων της ΑΕΛ, ήταν καμία τριανταριά, και προς τον διαιτητή και τον βοηθό του, και αυτό προκάλεσε την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι κινήθηκαν εναντίον των Λαρισαίων. Τη στιγμή που δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν είχαν κάποια αντέκκληση με τους οπαδούς του Ολυμπιακού Βόλου, αλλά διαμαρτυρήθηκαν για τη διαιτησία, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε ένα ανύπαρκτο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού Βόλου, από το οποίο προήλθε και η ισοφάριση. Από εκεί και πέρα είδαμε μια κανονική διαιτησία. Κανονική διαιτησία όσον αφορά την αντιμετώπιση των φάσεων. Γιατί όσον αφορά κάποιες άλλες παραμέτρους, είναι αυτά τα γνωστά κολπάκια. Δηλαδή, σημάδεψε τους παίχτες. Κολουμπίνο και Κουτζαμανίδης συμπλήρωσαν 4 κίτρινες και θα απουσιάσουν, όπως απουσίασε σήμερα από το παιχνίδι ο Ηλιάδης, θα απουσιάσουν αυτοί από ένα μάτι στις επόμενες 4 αγωνιστικές, όπως επίσης και οι άλλοι δύο, ο Γαρουφαλιάς και ο Ακούνια, που δέχτηκαν και αυτοί την κάρτα του Τσαμούρη, συμπλήρωσαν 3 και είναι πλέον στο πλησιοσκόπιο. Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε στο ημίχρονο, μην αντέχοντας το πρωτόγνωρο ευρεολόγιο που δέχονταν. Και εδώ θα μου επιτραπεί να κάνω μία παρατήρηση, αν και δεν θα πρέπει να επισέρχομαι στα του οίκου μιας άλλης ομάδας. Ωστόσο, είναι ιστορικός Ολυμπιακός Βόλου και αύριο δεν βλέπω για αυτή την ομάδα. Εάν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση, δεν υπάρχει αύριο. Μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της με καινούριο προπονητή, το ρόστερ οπωσδήποτε εμπλουτίστηκε και είναι βέβαιο ότι δεν θα περάσουν εύκολα ομάδες από το Βόλο από εδώ και πέρα, αλλά δεν μπορεί να έχεις οργανωμένους οπαδούς για 2 ώρες να μην σταματούν τα συνθήματα, τα υβριστικά. Δεν υπήρχε ένα σύνθημα που να στηρίζει την ομάδα χωρίς να μην υπάρχει λέξη μέσα υβριστική. Γυρίσαμε σε χρόνια πολύ άσχημα και κατανόησα απόλυτα σήμερα, γιατί είχε πάρει την απόφαση ο κύριος Μπέος να εγκαταλείψει την συγκεκριμένη ομάδα. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. 2 ώρες ύβρις. Και ειλικρινά μας προκάλεσε αργινή εντύπωση η ανακοίνωση του ιστορικού αυτού συλλόγου, που έριξε βέλη κατά της ελληνικής αστυνομίας για ελλειπή αστυνόμευση κλπ. Αυτό που γίνεται... Εμείς ως Λαρισαίοι δεν νιώσαμε κάτι από ελλειπή αστυνόμευση, ίσα-ίσα. Ήταν διακριτική, διακριτικότατη παρουσία της αστυνομίας, κανένα επεισόδιο. Πάντως, αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε κατά των Ήβρεων, κατά, κατηγορηματικά. Τι είδε, παιδιά, δεν μπορεί να αυτό το πράγμα... Όχι, κατηγορηματικά δεν υπάρχει θέμα. Σε ελληνικό γήπεδο. Αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός παράγοντας στο Βόλο θα έπρεπε να είναι persona non grata. Όχι, κάνετε λάθος. Έχει φύγει αυτή η ιστορία του παράγοντα, αφήστε το τώρα αυτό. Το αν είναι ο Κούγιας persona non grata, πρέπει να είναι άλλοι 30 από το Βόλο στη Λάρισα να μην περνάνε τα σύνορα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Γιατί δεν υπάρχει κανένας που έκανε τέτοια ζημιά στη Λάρισα από απλά, το Βόλο. Απλά, Γιάννη, είναι κάποια παιδιά και... Κάτσε. Μην μπερδεύεστε. Δεν μιλώ για το υβρεολόγιο κατά Κούγια. Το υβρεολόγιο είμαστε κατά, Γιάννη. Δεν μιλώ για το... Δεν μπορούν να ξεχάσουν στον Ολυμπιακό Βόλο ότι... Δηλαδή αυτό που έγινε με την κατάθεση του κυρίου Κούγια για τον Ολυμπιακό Βόλο, που διέλυσε τον Ολυμπιακό Βόλο όντας ο μοναδικός ο οποίος κατέθεσε αυτά τα οποία κατέθεσε,
στην περίπτωση του Κοριόπολης και ο Ολυμπιακός Βόλο η ποδοσφαιρική. Απόστολε, μην προχωράς σε καμία ανάλυση. Το υβρεολόγιο που αναφέρομαι εγώ δεν έχει καμία σχέση με τον Αλέξη Κούγια. Μαζί σου. Μαζί σου. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμείς εκεί που καθόμασταν δεν ακούσαμε το υβρεολόγιο κατά του Αλέξη Κούγια. Το πληροφορηθήκαμε από την αποχώρησή του και από την προσωπική δήλωση που έκανε μετέπειτα. 100% μαζί σου. 100%. Το υβρεολόγιο των συνθημάτων των οργανωμένων του Ολυμπιακού Βόλου είχε να κάνει με εκφράσεις οι οποίες δεν πρέπει να ακούγονται και είχε να κάνει κατά της Λάρισας μέχρι και των οργανωμένων της Λάρισας των Μόστερς, οι οποίες δεν υπάρχουν πια. Είμαστε κατά 100% τέτοιων. Εγώ στεναχωρέθηκα ιδιαίτερα γιατί είδα προκαιρού ότι οι σχέσεις των δύο αυτών ομάδων πήγαιναν να ομαλοποιηθούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει κοίταξε, να αλλάξουν. Ήταν και η ανάγκη του Ολυμπιακού Βόλου να πάρει πόντο, να πάρει πόντους. Μετά είναι το παιχνίδι εναντίον της Λάρισας, της ΠΑΕΛ, είναι ιστορικά είναι μια αγωνιστική ποδοσφαιρική κόντρα η οποία έχει ρίζες. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αυτά όλα δεν προϋποθέτουν ότι θα αντιμετωπίσουμε δύο ώρες Ήβριον. Αυτά προϋποθέτουν το εξής. Οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού Βόλου που ήταν στην Νεάπολη, εάν βοηθούσαν την ομάδα τους με συνθήματα ηρωικά, επικά, αυτά που λέμε, είναι βέβαιο ότι θα ήταν καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές τους. Παρά να ακούνε το υβριολόγιο κατά των αντιπάλων. Δεν κερδίζουν τίποτα με αυτό. Συμφωνώ. Να ενισχύσεις την ομάδα σου, γι' αυτό πας, όχι για να βρεις τον αντίπαλο. Απλά να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι θα περάσουν ακόμα πάρα πολλά χρόνια για να ξεχάσει ο μέσος Βολιώτης το κακό που έγινε στο βολιώτικο ποδόσφαιρο από την κατάθεση του συγκεκριμένου ποδοσφαιρικού παράγοντα στο Κοριόπολης. Και τη διάλυση της ομάδας. Και τη διάλυση της ομάδας. Είναι κάτι που δεν ήταν, αυτό που λέμε ήταν να παίξει με την Paris Saint-Germain και την έστειλαν να παίξει με την Τρίγλια. Η κατάθεση. Να με συγχωρείτε τώρα. Γι' αυτό φταίει ο Κούγιας. Καμιά αντίρρηση. Έτσι. 100%. Κατά εσάς. Τι κατά εμάς. Κατά όλης της. Ο Κούγιας κυνήγησε το Ολυμπιακό Βόλου. Τι κυνήγησε. Το Ολυμπιακό Βόλου. Ποιον κυνήγησε το Δουξωτή. Ο Κούγιας πήρε τις κασέτες του πατέρα και τις πήγε εκεί που έπρεπε. Γιάννη, μην το ξαναφέρουμε τώρα. Το κακό όμως έγινε. Αυτό. Το κακό έγινε και δεν τυχνιέται όμως. Το κακό έγινε, δεν έγινε το κακό. Προφανώς γιατί υπήρχε φωνή κάποιου που είχε σχέση με τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά αυτό είναι. Μετά. Εγώ είπα κάτι πριν. Ναι. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εντάξει. Ο δήμαρχος, ο κύριος Μπέος, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Γύρισε την πλάτη στον Ολυμπιακό Βόλο. Γιατί? Από κάτι τέτοια. Όχι από αυτό που λέτε εσείς. Από αυτό προφανώς που λέω εγώ. Από τη συμπεριφορά μερικών ανθρώπων που λένε ότι είναι Ολυμπιακός Βόλου προς ανθρώπους οι οποίοι μάτωσαν, ίδρωσαν, πόνεσαν για την προκοπή αυτής της ομάδας. Α, μπράβο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, από πολλούς υπάρχει. Υπάρχει μια έκφραση. Δηλαδή η αχαριστία. Α, εντάξει. Αχαριστία. Αυτό να κοιτάτε και να μην κοιτάτε το άλλο, το προσωπικό. Τι έκανε ο Κούγιας δεν είχε καμία σχέση με την ΑΕΛ όταν δημιουργήθηκαν αυτές οι καταστάσεις. Δεν συμφωνούμε. Λοιπόν, δεν μπορείς να εμπλέκεις. Όχι, ήταν. Σας είπα λοιπόν το υβρεολόγιο απευθύνονταν στους Λαρισαίους και στην ΑΕΛ. Σε αυτό το υβρεολόγιο που αναφέρομαι εγώ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μαζί σου 100% για αυτό που λες. 100%. Απλά επισημαίνω το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός παράγοντας δεν θα περνάει καλά όταν έρχεται. Ωραία, για διάβασε και το μήνυμα τώρα από κάτω, γιατί εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε αυτά. Ποιος έριξε την ΑΕΛ από την πρώτη εθνική το 2011. Αγωνιστικά έπεσε. Αγωνιστικά έπεσε. Σοβαρά, Βασίλη. Αγωνιστικά έπεσε. Πώς έπεσε. Ο Ολυμπιακός Βόλο δεν έπεσε αγωνιστικά. Πώς έπεσε αγωνιστικά.
Όταν ήταν να κερδίσει το ρολοτέλειο, Γιάννη, δεν το κέρδισες. Όταν λέμε αγωνιστικά, εννοούμε με τη βαθμολογία. Όταν το κερδίσει, δεν το κέρδισες. Και μετά τι. Όταν λέμε αγωνιστικά, Γιάννη, εννοούμε με τη βαθμολογία. Έπεσες γιατί δεν έχεις καλή ομάδα. Και βέβαια, εσύ που ήρθες σήμερα στην Νεάπολη και άκουσες... Θυμάστε πώς σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης. Άκουσε ευρεολόγιο, να απαντήσω και σε αυτό. Και τότε στο LFC Arena, όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός Βόλου που κέρδισε με τα δύο γκολ του Μπρέσκα, τέτοιο ευρεολόγιο και εγώ δεν είχα ξανακούσει. Ένα λεπτό. Ούτε τέτοιο κυνηγητό είχα ξαναφάει. Ένα λεπτό. Επειδή ξύνεται πληγές. Υπάρχει περίπτωση, Βασίλη, να άκουσες στο Αρίνα ή στο Αλκαζάρ 90 λεπτά συν την ανάπαυλα, συν πριν και μετά το παιχνίδι, για 2 ώρες ασταμάτητο υβριολόγιο? Στο Αρίνα θα άκουσες 5-10 υβριστικά συνθήματα σε κάποιες εκφάνσεις του αγώνα. Εδώ μιλάμε ασταμάτητα. Στο Αρίνα, αν θυμάστε καλά, Γιάννη, υπήρχε ένα υβριστικό πανό. Το κυριότερο. Τώρα εντάξει. Αφήστε τώρα τα πανό και αυτά. Ούτε εγώ είμαι υπέρ αυτονών. Μπράβο. Ούτε εγώ είμαι υπέρ αυτονών. Αλλά την τωρινή οικογένεια της ΑΕΛ δεν είμαστε και οι δύο. Είμαστε και οι δύο της άποψης ότι κάπου πρέπει να αλλάξουν λίγο αυτά τα πράγματα. Βέβαια δεν πάμε σε εκκλησία, σε γήπεδο πάμε. Όχι, όχι. Θα πρέπει να θεσπιστεί, να υπάρξει νόμος. Υβριολόγιο. Γράφει παρατηρητής, πρόστιμο χρηματικό. Σπύρος ο Κανούλης ήταν. Και μετά, πώς το λένε, λοιπόν, τελείωσε, αφαίρεση βαθμών. Να πω και κάτι για να απονευρώσουμε την κατάσταση. Ο Ολυμπιακός Βόλου θα την κάνει την ομάδα του και θα γίνει πολύ εξαιρετική ομάδα και ενδεχομένως, αν μπουν οι βάσεις και με το νέο διοκτησιακό καθεστώς, του χρόνου να έχει διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την συμμετοχή του στη Super League 2. Αλλά πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και στο σημερινό παιχνίδι, Γιάννη, στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός Βόλου ήταν πολύ καλύτερος σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια, είχε τη διάρκεια. Στο δεύτερο, στο δεύτερο έπαιξε καλή μπάλα. Εντάξει, δεν μπορώ. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν παιδιά που μέχρι πριν 4 μέρες δεν έκαναν προπόνηση λόγω κορονοϊού. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο. Συμφωνώ. Σήμερα ο Γκαργκαλατζίδης, ο Στάμου, ο Ντιαμπή, ο Τιάγκο Νάνι και ο Ασαμόα έκαναν την πρώτη του συμμετοχή. Συμφωνώ. Και βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι, γιατί υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν έρθει στην ομάδα, δεν έχουν βγει ακόμα τα δελτία τους. Είναι ο Τουράν Μανάφοφ από το Αζερμπαϊτζάν, είναι ο Γκουτιέρες από την Βολιβία. Είναι βέβαιο, αυτό το επισημαίνει και στην προσωπική του δήλωση ο Αλέξης ο Κούγιας. Ναι, την διάβασα, ότι είπε ότι είναι μια καλή ομάδα που θα δύσκολα θα περάσουν άλλοι από το Βόλιο. Ο οποίος επίσης ευχαριστεί τον Ολυμπιακό Βόλου ως σύλλογο για τη φιλοξενία. Και αναφέρεται ποιοι βρίζανε. Ναι, μπράβο, εντάξει. Να πω κάτι χαρούμενο. Ας απομονωθούν αυτοί. Να πω κάτι χαρούμενο για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Μετά το παιχνίδι μας περίμενε μία έκπληξη. Δύο παρέες Φαρισαίων που φύγαμε από το γήπεδο της Νεάπολης χωρίς κανένα πρόβλημα, το οφείλω να το ομολογήσω. Ήταν άψογη η φιλοξενία από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου και άψογη και η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας και χωρίς να γνωρίζουμε υπήρχε μια έκπληξη από πλευράς του κυρίου Ζήση Δελόπουλου. Πήγαμε στις εγκαταστάσεις Δελόπουλου Στρανς, στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου και τι είχε εκεί? Στρωμένο τραπέζι με βολιώτικα θαλασσινά. Ναι. Γι' αυτά ο Ζιζού είναι κορυφαίος. Ήταν η Ρίτα με τον Γιώργο, δύο χρυσά χέρια και κάποιοι συνεργάτες εκεί του Ζήσου Δελόπουλου. Και ειλικρινά η χαρά που πήραμε από αυτή την έκπληξη ήταν, μπορώ να πω, ισοϊψής με τη χαρά από την νίκη της ομάδας, όσο και αυτό φαντάζει κάπως εξωπραγματικό. Αλλά το κυριότερο, εκεί ακριβώς, ήταν η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Αλέξης Κούγιας με τον Ζήση τον Τελόπουλο. Αν τα ξαναβρήκαν? Δεν τα σπάσανε ποτέ. Όχι, δεν τα σπάσανε. Ότι... Όχι, δεν τα σπάσανε. Εντάξει, Γιάννη. Όχι, τα σπάσανε. Δεν τα σπάσανε ποτέ όσον αφορά την αγάπη τους για την ομάδα. Α, εντάξει, ναι. Προσωπική αντιπαράθεση υπήρξε, ναι.
και υπήρξε και άδικη αντιπαράθεση κλπ. Κλπ. Αλλά εγώ είχα προβλέψει, όπως το προβλέπω, γιατί όταν βλέπεις ένα Ζή Σιντελόπουλο που ακολουθούν την ομάδα, Ιγουμενίτσες, Βεγγάρια, Νεάπολη κλπ. Παρά την πικρία που έπρεπε να νιώθει, και μάλιστα να πω ότι την προτεραία του αγώνα έπαθε ζημιά το λεωφορείο της ΑΕΛ καθοδόν προς το ξενοδοχείο. Βράδυ. Και υπήρξε παρέμβαση του Ζή Σιντελόπουλου. Άμεση συνεργείο, πήγε εκεί, το έκανε, σταμάτησε στην κεντρική πλατεία το πούλμαν της ΑΕΛ. Αποβλάβει. Σε αυτά δεν παίζεται. Δεν παίζεται ο Τηλόπουλος σε αυτά. Ακριβώς. Οπότε βλέπω αυτό που είχα πει. Όπως είπα, κρατήστε το όνομα για τον Νίκο τον Τζίμα. Δεν ξέρω αν θα μετακομίσει τώρα στο Βόλο, αλλά είναι βέβαιο ότι θα μετακομίσει. Η συμφωνία έχει κλείσει. Έτσι είχα πει, κρατήστε και τη δική μου πρόβλεψη ότι πολύ σύντομα θα επανακάμψει ο Ζήσης Σιντελόπουλος στην ΠΑΕΛ. Ή θα πάρει καμιά άλλη ομάδα. Πάντως θα ασχοληθεί με το παρακοντιλί και 100%. Είναι από τους ανθρώπους που χρειάζονται. Σε άλλη ομάδα αποκλείεται. Κάτι ετοιμάζει αθλητικό μεγάλο, ναι. Αλλά αυτό είναι ξέχωρο. Άλλο κομμάτι. Η άλλη ομάδα του Βόλου, η Νίκη Βόλου, έπαιξε χθες. Προχθές. Ναι, ναι. Για να είμαστε και ακριβείς. Και έχει πρόβλημα τώρα η Νίκη. Λέει, 11 παίχτες έχει. Έτοιμο πόλεμος για το μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλο. Όχι, περισσότερο είναι, εντάξει, ήταν 16. Τώρα είχε σημαντικές αποσίες πάντως στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Έτσι είναι ο προπονητής Νίκης. Ναι. Ας δούμε τι έγινε στην Νεάπολη με τη Νίκη. Νίκη από τον Λάρσα. Από τον χώρο Λάρσα σε την δεξιά πλευρά. Το σου την μπάλα στα δίχτυα. Το 0-1 είναι με το νούμερο 77 ο Νούσιας στο τρίτο λεπτό. Ακριβώς ο Νούσιας μέσα από την περιοχή Λουγκάς Γκαρσία. Εκτελεί, περνάει η μπάλα από το τείχος, αλλά ψηλά θα έλεγα από το οριζόντιο δεκάρι. Αυτή είναι η πρώτη έτσι, τελική που κάνουμε στο παιχνίδι, στο 17. Θα μπει ο Βίγια, θα πάρει την μπάλα. Λάθος εκεί που έγινε εκτίμηση, ο Βίγια έξω την περιοχή, το σούτ, η μπάλα όμως είναι έξω. Θα βγάλει την σέντρα, η μπάλα περνάει παράλληλα, πάει δεξιά. Στην μεγάλη περιοχή, η μπάλα έξω, το σούτ από τον Μπαλογιάννη, θα πέσει ο Μπάγκης, θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Θα κάνει το γέμισμα δεξιά, το γέμισμα, κεφαλιά, ο Αστράς εκεί θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ, η κεφαλιά που έγινε εκεί από τον Ρογάνο. Με τον Αγρομητσάρη, ο Γρομητσάρης να βγάζει μπάλα προς τον επάνω. Ο Πάνος, ο οποίος είναι από δεξιά, προσπαθεί να βρει, όχι μπάλα πίσω προς τον Μέτσε. Μέτσε σηκώνει το κεφάλι. Θα να βγάλει μπάλα μέσα στην περιοχή αριστερά. Κεφαλιά που έγινε εκεί από τον Ροχάνο, η μπάλα πέρασε έξω. Εκεί είναι ο Βίγια ξανά που έχει την μπάλα. Βίγια, το σουτ, η μπάλα πέρασε έξω. Την μπάλα μπροστά περνάει Λίπνα στο σουτ, η μπάλα έξω. Και Βίγια το κόρνερ. Και παλιά καταπληκτικό γκολ που έγινε από το Χατζή. Το κόρνερ από τον Βίγια, η μπάλα πήγε προς τα αριστερά. Το γκολ από τον Χατζή ήταν δυνατό το σουτ. Δυνατό το σουτ με το κεφάλι. Λοιπόν, και τον γκολ από τον Χατζή. Στην περιγραφή ο Γιώργος Γεωργούλας, γνωστός. Ο Χατζής που σκόραρε είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάνει ρεκόρ. Φέτος. Πόσο είναι, 35-36? Μπα, 30 παραπάνω. Ναι. Παραπάνω. 37. Αλλά είναι, από αυτόν ξεκινάει. Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που παίζει για 17η διαδοχική χρονιά, δηλαδή συνεχόμενα. Στην ίδια χαδά. Όχι, στην ίδια κατηγορία. Στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει άλλος. Πέρασε το Μανδρέκα. Θυμάσαι το Μανδρέκα. Το Φαλάκα δεν θέλω από την προοδευτική. Που είχε παίξει 16 συνεχόμενες χρονιές. Θέλετε να σας την πω την
επιτροχάνει την ιστορία του Κώστα του Χατζή. Πάμε. Το 1996 είμαι αρχηγός στις κατασκηνώσεις του Αγίου Δημητρίου, τις κρατικές, στον Κίσαβο. Και υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι, έψαχνε αντίπαλο ο Ηρακλής Ομολίου, που είχε τότε πρόεδρο τον Χρήστο τον Μπαλάκα, τον Μπαλάκα. Και για πρώτη φορά ανέβηκε ο Ηρακλής Ομολίου στην πρώτη κατηγορία την τοπική της Λέρσας και ψάχνε ένα αντίπαλο να είχαν αρνιά, να το γλιτήσουν κλπ. Πού να βρει κατά καλό καιρό ομάδα αντίπαλο και κλείσαμε φιλικό με την κατασκήνωση. Εμείς δεν συμπληρώναμε 11 οι ενήλικες. Είχα 2-3 γυμναστές, αποθηκάριο, μάγειρα κλπ. Κάτι αυτό. Και έπρεπε να ήμασταν 9. Και θέλαμε άλλα 2 παιδιά. Τα παιδιά που επέλεξα ήταν από τους κατασκηνωτές. Ετών 10-11. Ποιους επέλεξα, λέτε, από 246 κατασκηνωτές. Το Χατζή ο ένας. Το Χατζή και το Χατζηλιάδη που είναι τώρα προπονητής στον Ηρακλή Λάρισας. Είχες, μάτι. Και μετά ο Κώστας ο Χατζής πήγε στον Ολυμπιακό την επόμενη χρονιά. Με πήρανε. Είδες ο Χρήστος ο Παλάκας. Τι. Με την κατασκήνωση να κάνει. Έχασαν ένα μηδέν. Έχασε ο Ηρακλής Ομονιώτη την κατασκήνωση. Και είχαν προπονητή τον Αποστόλη τον Εμπεγλέρα. Τσατίστηκε και έφυγε με ένα ταρνιά εκεί στην παραλία. Λοιπόν, και ο Απόλλων Λάρισας έπαιζε χωρίς τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναγιώτης Ματζανάς. Η διοίκηση δε του Απόλλων Λάρισας. Γαλάτι το πούλμαν του Ολυμπιακού Βόλου, ποιος το αγόρασε? Δεν ξέρω, φίλε. Ξέρεις ποιος αγόρασε το πούλμαν του Ολυμπιακού Βόλου, Βασίλη? Δεν ξέρω αν το αγόρασε κανένας. Δεν ξέρω αν είναι και αγορασμένο, φίλε. Δεν... μη γράφετε τέτοια πράγματα, παιδιά. Τι είμαστε? Γιατί δεν είναι κακό αυτό? Μεσητικό γραφείο. Κάποιος μπορεί να τα αγόρασε. Τι, αν υπάρχει... Έχει λεωφορείο η ομάδα δικό της. Μεσητικό γραφείο για το Action του φίλου μου του, που ξεκινάει τώρα και είναι και χορηγός της εκπομπής. Action Office, μεσητικό γραφείο του Χρυσικός Σεραφείμ. Εκεί στην Δημάρχου Γεωργιάδου, ανάμεσα Κουταρέλια και Ιουλκού είναι τα γραφεία της εταιρείας. Γιάννη, η ΑΕΛ σιγά σιγά ανεβαίνει η βαθμολογία και πλησιάζει τη Βέρεια. Αντίπαλος μόνο ο κακός εαυτός της. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σίγουρα ο κακός εαυτός κάθε ομάδας. Και ειδικά της ΑΕΛ που έχει ένα ποιοτικό ρόστερ, αλλά ξέρετε... Έχει και σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι ήθελε 1-2 προσθήκες ακόμη και μπορούν να γίνουν, γιατί ο Μαραθώνιος είναι Μαραθώνιος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και στην πορεία θα δούμε, ευτυχώς δυνάμωσαν όλες σχεδόν οι ομάδες και ανεβαίνει και ο Απόλλωνας και η Καβάλα προφανώς και θα έχουμε πίεση όσον αφορά και τις θέσεις του υποβιβασμού. 5 δεν πέφτουν? Ναι. Πέφτουν 4 νομίζω. 4, ναι. 4-5. Αν είναι ο ΠΑΟΚ μέσα στην τετράδα, αν είναι ο ΠΑΟΚ, δεν θα πέσει ο πέμπτος από κάτω. Είναι και αυτό. Πιστεύω ότι ενδιαφέρον θα είναι περισσότερο σε αυτούς που θα πέσουν. Όσον αφορά την ΑΕΛ, το παιχνίδι σήμερα στην Νεάπολη ήταν απολύτως κομβικό. Και όλα τα παιχνίδια, όταν κυνηγάς την πρώτη θέση, είναι απολύτως κομβικά. Αν η ΑΕΛ δεν κέρδιζε σήμερα... Βέβαια. Θα είχε θέμα. Μεγάλο. Θα είχε μεγάλο. Έχει παίξει ΑΕΛ Βερία. Ισοπαλία στο Αλκαζάρ με τη Βέρεια, ισοπαλία στο Αλκαζάρ με την Καρδίτσα. Καρδίτσα. Πάντως έχει ένα σερί ΑΕΛ, είναι για 10η νομίζω αγωνιστική. Είναι από την έλευση του νέου προπονητή, ναι, του Παναγιώτη Κουτσίδη, που η μοναδική απώλεια ήταν η ισοπαλία στην ηγουμένη έτσι με το Δεσπρωτό. Ναι. Όχι, λέει για ΑΕΛ, είναι 11 αγώνες συνεχόμενες. Δηλαδή και... Ο Κουτσίδης έχει μόνο νίκες. Ναι, ο Κουτσίδης, ναι. Αλλά και την Ξάνθη όταν κέρδισε η ΑΕΛ... Ήταν η πρώτη του Κουτσίδη.
και τα πρώτα γκολ που δέχθηκε τόσο πολλά ξάνθηκε. Είδαμε ότι και σήμερα ξαναδέχθηκε πάλι 3. Και μάλιστα μέσα στην έδρα της. Ναι, ναι. Προφανώς το 4-0 και μετά ο κορονοϊός, είτε ορθώς είτε επικαλούμενος από τους Ξάνθες, τους αποσυντώνησαν. Ο μύθος της φετινής Ξάνθης, η οποία είχε νομίζω 7-7. Αρχή-αρχή. Ναι, μια ισοπαλία στην Κατερίνη είχε με τον Πυρικό, πρώτη αγωνιστική και μετά. Και μόνο εκείνο τον γκολ είχε δεχθεί. Ναι, και μόνο εκείνο τον γκολ. Αλλά προφανώς έγινε η απομυθοποίηση του Αλκαζάρ και ήταν να μην το πάθουν αυτό. Πάθαν και το δεύτερο κλακάζ από το 0-3 της Βέρειας. Η αναγέννηση Καρίτσας δεν είχε βαθμολογική αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είχε ρεπό σήμερα. Ο Περικλής ο Μανατίδης προετοιμάζει την ομάδα του για τον αγώνα της Τρίτης. Τρίτη θα γίνει το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Την Τρίτη απόγευμα στις 5 θα γίνει το παιχνίδι. Και θέλω να ξέρω πώς θα βλέπουν Τρίτη, 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτή η προβολή που έχει το Δημοτικό της Καρίτσας είναι καζογκάντιλα. Εντελώς κακής ποιότητας και λάθος όσον αφορά την εκπομπή της Λάμψης του Φωτός για τους ανθρώπους που παίζουν μπάλα, που βλέπουν, τίποτα. Πρέπει να γίνει άμεση αλλαγή. Εντάξει, μέσα σε όλα που έχουν αρχίσει να γίνονται θα γίνει και αυτό. Δηλαδή είναι σκοτάδι, η προβολή είναι σκοτάδι, δεν βλέπεις τίποτα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Τι λέει το μήνυμα αυτό? Γαλάτη Βολάρα θα πάρει διπλό την Τετάρτη στο Πανθεσσαλικό. Καλά, το Πανθεσσαλικό δεν είναι η έδρα του Βόλου. Ναι. Ο Βολάρα είναι τον Ολυμπιακό. Πώς χρησιμοποιεί το όνομα άλλης ομάδας? Κοίτα, ο Βόλο λέγανε το πριν ιδρυθεί η νέα ομάδα, η ΠΑΕ Βόλος. Με το Βόλο λέγανε, εννοούσαν όλοι σε όλη την Ελλάδα τον Ολυμπιακό Βόλο. Εσείς νομίζετε ότι όλη η Ελλάδα εννοούσε Βόλο τον Ολυμπιακό? Όχι, έτσι γράφονταν και... Βόλος, όταν έγραφε κάποιος Βόλος, δεν εννοούσε κανένα στη Νίκη Βόλο. Ναι. Κανένας. Όταν έγραφε κάποιος, Ολυμπιακός Βόλου ήταν πάντα. Έτσι λέει και το τραγούδι του Συλλόγου. Ολυμπιακός του Βόλου. Ο Ολυμπιακός του Βόλου, ναι, αλλά από εκεί και πέρα το Βόλος ήταν μια... ένα απλό πράγμα. Όταν ήταν τις... Και έχουμε υποκλοπή δηλαδή. Τις δύο χρονιές στην Αλφα Εθνική. Δεν θα το λέγα. 88, 89 και 89-90. Κοιτώντας τα αρχεία μου πρόσφατα, όλα τα παιχνίδια γράφονταν Βόλος. Όλα τα παιχνίδια στο Εθνικό Σπόρτο. Το κοιτούσα Βόλος. Βόλος Λάρισα. Γιατί κοιτούσα την προϊστορία του Ολυμπιακού Βόλου με τη Λάρισα, που τότε και τα δύο παιχνίδια δεν είχε παίξει κανένα παιχνίδι στο Βόλο. Πάμε σε ένα πολύ μικρό. Να πούμε για την Καρδίτσα ότι συνεχίζει την προετοιμασία. Θα είναι πλήρης στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εκπομπή χωρίς Κανούλη είναι προφιτερόλ χωρίς σου, μαζί σου. Μια Κυριακή τον αντικαθιστώ. Μαζί σου. Σου καραμελέ. Ωραίο είναι και μου αρέσει και πολύ το σου καραμελέ. Πω. Θέλει να είναι στο παιχνίδι αυτό ανταγωνιστική. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ανταγωνιστική. Ίσως δούμε να αγωνίζεται και ο Μπαντιμπαγκά για πρώτη φορά και η νέα μεταγραφή που πήρε από την έναν μέσο επιθετικό από την Ρουμανία, Ράισες, κάπως έτσι λέγεται, ναι. Περίεργα τα ονόματα. Πήρε ένα Γάλλο που ναι. Πέρασε και από την Έβερτον, από τα μικρά. Ναι. Έπαιζε τώρα τελευταία στο Ρουμάνικο το πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η αναγέννηση θα είναι ανταγωνιστική και θα είναι η τριπλέτα δηλαδή, που θα διεκδικήσει θα είναι... Υπάρχει παιχνίδι που δεν έγινε, αναγέννηση Βέρεια. Αναγέννηση Βέρεια, αναγέννηση Καβάλα. Ναι, αναγέννηση... Καβάλα αναγέννηση. Αν δεν είχε το κύπελο η αναγέννηση θα έπαιζε τώρα την Τετάρτη με την Καβάλα ξανά για τρίτη φορά.
Γιατί προηγούνται από τις... Η Άσα δεν έχει πει ακόμα την τελευταία λέξη. Άσα πρωταθλήτρια. Εντάξει, καλό είναι. Δεν, είναι, δεν είναι να λέει λέξεις η τελευταία ή η πρώτη ή οτιδήποτε. Η αναγέννηση Καρίτσας είναι μια πολύ σοβαρή, μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τις καλύτερες της κατηγορίας. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Και η τριπλέτα που θα διεκδικήσει την άνοδο είναι φυσικά η ΑΕΛ, η Βέρεια και η αναγέννηση Καρίτσας. Αυτό βλέπουμε. Η Ξάνθη. Δεν νομίζω, η Ξάνθη θα ξεφουσκώσει. Έχει τρία παιχνίδια λιγότερα. Θα ξεφουσκώσει η Ξάνθη. Η Ξάνθη μπορεί να κερδίσει. Πώς να ξεφουσκώσει, εδώ παίρνει και δανεικού κι εσύ τώρα. Yeah. Πήρε τον Αλή Μπαμπά από τη... από τον Μποροβίλο. Από τον Μποροβίλο, ναι, ναι, ναι. Έχουν αυτοί. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. 40 κλέφτες δεν πήρε. Πήρε μόνο τον Αλή Μπαμπά. Τον Αλή Μπαμπά. Γιατί προφανώς αυτοί είναι εκεί πάνω, τους έχουν τους 40. Και τον Τιτίκα. Και για την νίκη να πω, όπως λέει και Γιάννη, ότι το Σάββατο είχε σημαντικές απουσίες ο Βέλπεραν, ο Βλαχομήτρος, ο Κάσος, ο Τιόρας. Έφυγε ο Τζοβάρας, δεν αντικαταστάθηκε, δεν έπαιξε σήμερα το παιδί στο παιδί με τον Ατρόμητο, αλλά έπαιξε πρώτη φορά με την ΕΟΠΕΝ ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ο Βολιώτης που πήγε από τον ΠΑΟΚ εκεί δανεικός στο παιχνίδι με την Κορτράικ, και επίσης ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε γκολ. Σκοράρισε μετά από καιρό. Το έκτο του γκολ φέτος. Έχει κάνει μεταγραφή ο πιτσιρικάς ο Κωνσταντέλιας στην ΕΟΠΕΝ, Όχι μεταγραφή, δανεικός από τον ΠΑΟΚ, χωρίς, χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς και λοιπά, θα γυρίσει το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Στο Βέλγιο, Βελγική είναι μαζί, πολύ καλά ήταν. Ενώ η Ουτρέχτη του Τάσου Δουβίκα κέρδισε 3-0 τη Σπάρτα Ρότερνταμ, στο 10ο λεπτό ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε το σκορ. Το 0-1, εκτός έδρας. Όχι, όχι, Ουτρέχτη Σπάρτα. Ουτρέχτη. Ουτρέχτη Σπάρτα έπαιζαν στην Ουτρέχτη. Ωραιότατα. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε ένα μικρό... Για τα Τρίκαλα έχουμε να πούμε τίποτα, παιδιά. Τα Τρίκαλα είναι σε... Αφού δεν μιλάνε αυτοί οι είναι σε καραντίνα με τον κορονοϊό. Δεν έπαιξαν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το καλό σε είναι καραντίνα τους έχει βάλει ο Αϊβαζόγλου. Κοίταξε να δεις, έτσι όπως το λες εισαγωγικά είναι ότι καλύτερο, γιατί δεν μπορούν καταρχάς να κάνουν, να έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές, έχουν πάρει κάποιους παίκτες μάλλον, αλλά δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές διότι υπάρχουν κάποιες οφειλές. Έχει μπαν πολλά. Μπαν, αυτά τα μπαν. Έχει μπαν, μπαν πολλά. Και ακούγονται δηλαδή, πολύ τα μπαν. Έχει πάρει το Λότα και δεν μπορεί να παίξει ο Λότα. Όχι, και ακούγονται πολύ τα μπαν. Mm. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε ένα μικρό, μικρό όμως διαφημιστικό διάλειμμα και γάμα εθνική για τη συνέχεια και το τέλος. Τι μάρκα αυτοκινήτου έχετε? Για μας δεν έχει καμία σημασία, γιατί εμείς έχουμε τα πάντα όλα. Παπαθεοδόρου Κωνσταντίνος, χονδρικό εμπόριο σε λιπαντικά, μπουζί και φίλτρα για όλες τις μάρκες σε τιμές αποθήκης. Δωρεάν αλλαγή λαδιών με επώνυμα προϊόντα Aral, Shell, Total, Alpine. Εγγυημένα φίλτρα MAN, Union, Max Nippon Denso και τα κορυφαία μπουζί NGK. Παπαθεοδόρου, πάντα με χαμόγελο και με λύσεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Διανομή σε καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Θα μας βρείτε στο Δημήνη Βόλου. Τηλέφωνο 24-21-085-557, κινητό 69-32-479-154. Παπαθεοδόρου Κωνσταντίνος, δίνει ρέστα και με διαφορά. Στο κατάστημά μας διατίθεται και γράσο για βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές της εταιρείας Total. Τα καυσόξυλα πρέπει να ανάβουν εύκολα, να έχουν υψηλή διάρκεια και σταθερή καύση. Τα καυσόξυλα πρέπει να είναι γιαγιάς. Καυσόξυλα γιαγιάς. Άριστη ποιότητα για να ανάβετε τη φωτιά σας εύκολα στο τζάκι και την ξυλόσωπα. Επιλεγμένα έτσι ώστε να δίνουν την καλύτερη φλόγα. Καυσόξυλα γιαγιάς. Πώληση χονδρική λιανική με άμεση εξυπηρέτηση. Ξάνθο 99, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-29400. Καυσόξυλα γιαγιάς. Κρατάνε τη φλόγα δυνατή. Ο
Όταν το στυλ συναντά την υπεροχή, τότε το αποτέλεσμα έχει όνομα. Αυτοκίνητα Γκρίνιας. Το πλούσιο αποθεματικό σε κάθε είδος και η ευκολία στην αποπληρωμή είναι οι κορονίδες που μας καθιστούν πρώτους στο αντικείμενο που υπηρετούμε. Θα μας βρείτε στο Πλάτανο Αλμυρού, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Γκρίνιας Cars. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλμυρού Πλατάνου στον Αλμυρό. Τηλέφωνο 2422-024-301. Κάδι απομάκρυνσης οικοδομικών υλικών Παναγιώτης Ευσταθίου. Με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και χαμηλό κόστος απομακρύνουμε τα περιττά υλικά από την κατασκευή, αποψηλώνοντας συγχρόνως και τον χώρο. Η εμπειρία των στελεχών και η ποιότητα των μηχανών μας εγγυώνται την επιτυχία κάθε εργασιακής μας προσπάθειας. Ενοικιάσεις κάδων Παναγιώτης Ευσταθίου. Έδρα Νέα Δημητριάδα Βόλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-3632-29. Jet Oil Auto Gas Απόστολος Μπλιός. Η οικογενειακή παράδοση, η θαυμάσια ποιότητα των προϊόντων και οι εξαιρετικές τιμές είναι χαρακτηριστικά της ταυτότητάς μας. Με έδρα κομβικό μέρος της οδικής αρτηρίας Λάρισας Βόλου, εξυπηρετούμε με άνεση και τις δύο θεσσαλικές μεγαλοπόλεις. Jet Oil Auto Gas Απόστολος Μπλιός. Σφραγίδα στο καύσιμο. Η εταιρεία Θάνος Χρώμα με έδρα τον Βόλο είναι πάντα κοντά σας, προσφέροντας τόσο αξιόπιστα προϊόντα όσο και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε εμάς θα βρείτε το εύρος όλων των χρωμάτων και μονοτικών, καθώς είμαστε το πλέον εξειδικευμένο κατάστημα μονοτικών και πατητής τσιμεντοκονίας, αλλά και τις καλύτερες προτάσεις για διακόσμηση. Η πώληση όλων των παραπάνω γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές και συμβουλές, προκειμένου να γίνονται πάντα κατανοητές οι ιδιότητές τους και να διασφαλίζεται έτσι η σωστή χρήση τους. Θάνος Χρώμα. Το όνομά μας είναι η απόλυτη εγγύηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας. Θα μας βρείτε Παγασόν 115 στον Βόλο. Ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Η Άσα δεν έχει πει ακόμα την τελευταία λέξη. Άσα πρωταλήτρια, το είδαμε αυτό το μήνυμα. Γάμα ευχηγή τρίτος όμιλος. Ύπατος, Ατρόμητος Παλαμά, αναβολή λόγω χιονόπτωσης. Αμπρισέα το... Ζηστόμο, Αταλάντη, αναβολή ήταν καλυμμένα με... Μπορεί να γίνουν αύριο τα παιχνίδια αυτά όμως. Αν. Όχι, Δήμητρα Ξινούπολης, Αγίος Μακαρυπορείου 3-0. Όχι, Απόστολε, γιατί δόθηκε αναβολή από την ΕΠΟ. Δόθηκε αναβολή να, θα οριστεί... Ναι, ναι. Υπάρχουν νέα σημερομηνία. Ναι, εντάξει, εντάξει. 3-0 λόγω αποχώρησης του Αϊτού Μακρυχωρίου από το πρωτάθλημα. Εθνικός Κεραμιδίου Θησέας Αγριάς 2-0. Μετά την παρέτηση αποχώρηση του Στέφανου Ξηροφώτου, ακέφαλος ο Θησέας Αγριάς έχασε από τον Εθνικό Κεραμιδίου και συγχρόνως μπήκε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες όσον αφορά την παραμονή του στην κατηγορία. Ηρακλής Λάρισας Νέα Αρτάκη 1-0 και Φίκη Πόελας Όνος 3-0, κλακάζ για την ομάδα του Άλκη του Κατσιβασίλη,
του Μόρα από την Φίκη, ήττα με το 3-0, δεν το περίμενε κανένας. Να κερδίζεις μέσα στην Ευξηνόπολη και να χάνεις, και να χάνεις από τη, ναι, από τη Φίκη. Η Ελασσόνα εξέπληξε δυσάρεστα τους οπαδούς της με την απόδοση και το αποτέλεσμα της, το σημερινό. Πάμε στη βαθμολογία. Ηρακλής Λάρισας μόνος πρώτος με 27. Ήπατος με 24, με παιχνίδι λιγότερο όμως. Δήμητρα Ευξηνούπολης 21, Ελασσόνα 20, Εθνικός Κεραμίδιου 19, Νέα Αρτάκη 18, Φίκη 16, Αμβρισέας Διστόμου 13, Θησέας Αγριάς 13, Ατρόμητος Παλαμά 11, Αταλάντη 11 και Αιτός Μακρυχωρίου 1. 5 πέφτουν στην στη γάμα εδώ δίκη. Πέφτουν 5, ναι. 5 από αυτό τον όμιλο και ο Θησέας είχε τρίτη συνεχόμενη ήττα. Τρίτη συνεχόμενη ήττα. 2 εκτός, 1 εντός. Έχει να κερδίσει από, από το παιχνίδι στην Φίκη, στη δεύτερη αγωνιστική. Μετά έχει ισοπαλίες και τώρα είναι σε αναζήτηση προπονητή. Σε αναζήτηση προπονητή, είναι πολύ δύσκολο για, για το Θησέα Αγριάς. Έχει και, πάμε και στο... που είπαμε, επόμενη αγωνιστική. Μακρυχώρια Εθνικός Κεραμιδίου, εύκολο τρίποντο για το Κεραμίδι. Αμβρισέας Διστόμου, Δήμητρα Ευξηνοπόλεως, Δερμπάρα, Αταλάντη Ήπατο. Και αυτό δυνατό παιχνίδι. Ατρόμητος Παλαμά, Ηρακλής Λάρισας. 30 μηνών θα γίνει το μάτσο, θα έχει καθαριστεί το γήπεδο. Πρέπει να έχει καθαριστεί. Θησέας Αγριάς Φίκη και Αρτάκη Ελασσόνα. Εντάξει, κοίταξε να δεις, και ο Θησέας σαν ομάδα και σαν μονάδας έχει καλούς παίχτες. Αυτό που χρειάζεται είναι λίγο, να πάρει λίγο πάνω του. Δηλαδή, μέσα στο 2022 δεν έχει κάνει έτσι νίκη, παρότι πήγε ο Στέφανος Ξηροφώτος, δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι. Παρατήθηκε μετά από δύο αγωνιστικές ο Ξηροφώτος. Ναι, δύο ήττες, δεν ξέρω. Τώρα το να φεύγουν οι προπονητές κατά αυτή την έννοια, σημαίνει ότι κάτι άλλο υπάρχει. Έφυγε ο Σταματίου, με το Σταματίου λοιπόν, πήγαινε καλά. Ναι, ναι. Φεύγει ο Σταματίου ανεξήγητα. Φεύγει ο Ξηρόφωτος ανεξήγητα, παρετείται. Έτσι ακριβώς. Και ο Στέφανος Ξηρόφωτος είναι μαχητής, δεν είναι κανένας. Στα δύσκολα δηλαδή είναι μπροστά, μπροστάρες. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα, κάτι γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ψήνεται. Κάτι, ναι, κάτι υπάρχει. Πάντως και κάτι καλό γίνεται, γιατί κάναμε μια κουβέντα την περασμένη Κυριακή, Βασίλη, με τον Γιάννη τον Καλογιάννη για το θέμα του που το είπα, το κέρδισε μέσα στον Ηρακλή Λάρισας. Όχι, την προπερασμένη ήταν αγωνιστική, την προπερασμένη. Μεσολάβησε τον αγωνιστή της Τετάρτης. Και μου στέλνουν ένα μήνυμα ο πρόεδρος του Ηρακλή Λάρισας. Λέει, άμα λέει η μπάλα, λέει, είναι η πουτάνα που είπε και όσοι. Εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη, μία η ώρα, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα, είναι πόρνη. Α, να την πω έτσι, η μπάλα τέτοια είναι. Όσοι μου το είπε. Ναι, όχι εσύ. Ναι, όχι εγώ, όσοι μου. Όσοι μου το είπε. Λέει, και άμα τυχόν και πάρω το πρωτάθλημα, θα στο αμφιερώσω προσωπικά. Και το στέλνω και εγώ ένα μήνυμα, του λέω, πρόεδρε, σου εύχομαι να το πάρεις το πρωτάθλημα, πάρτο. Απλά εγώ έκανα ένα σχόλιο για το συγκεκριμένο μάτς. Όχι, δεν έκανες για το συγκεκριμένο μάτς. Είπες ότι τελείωσε η μπουγάδα. Το είπα, το είναι πρωταθλητής. Ναι, το σχόλιο ήταν προσωπικό. Δεν ξέρω τι το κάνει ο Αβραάμ Πάπας, εσύ το έκανες. Εγώ το έκανα και το πιστεύω ακόμα και τώρα. Μάλιστα. Ακόμα και τώρα το πιστεύω. Και δεν είναι το θέμα αυτό. Και πέρυσι, εγώ είπα το σφαβορή, ήταν, αλλά... Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Πρωταγωνιστής ήταν ο Διαγόρας. Να σου πω όμως κάτι, πρωταγωνιστής ήταν ο Διαγόρας. Αλλά ο Ήπατος έχει πρόεδρο Ταχωνίδη. Ναι, εντάξει. Δεν φτάνει αυτό όμως. Όχι, βέβαια δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να ξέρεις και λίγο. Ο Ταχωνίδης είναι σε ένα χωριό με 486 κατοίκους. Ο Ταχωνίδης καταρχάς σήμερα έκανε παράπονα γιατί δεν τον παίρνουν καλά οι διαιτητές στο χάντμπολ, γιατί είναι και σε ομάδα χάντμπολ. Μάλιστα. Μπορεί να είναι στο χωριό, αλλά παίζει στη Θήβα. Ναι, στη Θήβα. Παίζει στη Θήβα, γιατί το γήπεδο του Ιπάτου
δεν πληρήσει προϋποθέσεις. Δεν πληρήσει προϋποθέσεις, ναι, ναι. Είναι, θέλει και... Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα, μια χαρά ήμασταν σήμερα να φύγουμε χαρούμενοι, ξέρω εγώ, στεναχωρημένοι. Εγώ στεναχωρήθηκα για την μαζική ήττα των ομάδων του Βόλου. Έτυχε όμως, τυχαίνει αυτό σε πολλές πόλεις. Δεν πρέπει να στεναχωριούνται οι οπαδοί των ομάδων του Βόλου. Δεν είναι πρώτη φορά φέτος. Βεβαίως, εντάξει. Πάντως στην Καρδίτσα να ξέρετε ότι ό,τι και να γίνει θα πανηγυρίσουν πρωτάθλημα. Πώς θα γίνει αυτό, ρε. Έχει και ομάδα μπάσκετ στις άλλες δύο. Πες και μπορούσε, ναι. Έχει και ομάδα μπάσκετ. Πες και μπορούσε. Η οποία χθες έκανε το 10 στα 10. 10 στα 10. Δεν παίζει και ο Μπορούσης. Ναι, ναι. Είχε πει προς τιμή του, 10 στα 10. Ο Γιάννης Μπορούσης είχε πει ότι... θυμάμαι, είχε δώσει τη συνέντευξη λίγο πριν τελειώσει. Τώρα φύγαμε από τον Ηρακλή Λάρισσας και το είπατε και πήγατε στο μπασκετικό της Καρδίτσας. Πριν τελειώσει, πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος, ναι. Και μια να φεύγαμε χαρούμενοι σήμερα, τώρα μας ξαναβάζεις υπόθετο. Πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος έβγαλες πρωταθλητή και μου λες ναι, έχει τελειώσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πρόκειται περί άποψης. Τι είναι, τι πρόκειται. Αυτή δεν είναι καν ποδοσφαιρική άποψη. Μόνο σε ένα σημαδεμένο πρωτάθλημα μπορείς να πεις με σιγουριά πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος ποιος θα βγει πρωταθλητής. Δηλαδή πόσο σημαδεμένο είναι το πρωτάθλημα του Bundesliga, ρε Γιάννη, που σου λέω από το Σεπτέμβριο ότι θα το πάρει η Bayern. Καλά τώρα, ο Ηρακλής με το ύπατο είναι η διαφορά της Bayern με τους διώκτες της. Τηρουμένο τον αναλογιό, όχι. Δεν υπάρχει καμιά αναλογία. Ο Ηρακλής θα κερδίσει και μέσα στο ύπατο. Προχθές είπα στο ραδιόφωνο της ΑΕΠ ότι το ύπατο δεν πρόκειται να κερδίσει την Αρτάκη. Δεν μπορεί να την κερδίσει και δεν την κέρδισε. Τι είναι δηλαδή, καμιά υπερομάδα. Ποιος το είπα το. Ναι. Υπερομάδα μπορεί να μην είναι, ρε Γιάννη, αλλά πήγε μέσα στον διεκδικητή και τον κέρδισε. Κέρδισε μέσα στον διεκδικητή. Ναι. Στο 90. Δεν τι έχει σημασία. Στο 94 με αυτό γκολ. Ναι, ναι. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Θα πάει να κερδίσει μέσα. Θα κερδίσει μέσα στη τίποτα. Μακάρι, μακάρι. Δεν είναι θέμα μακάρι. Μακάρι. Δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, πώς δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, γράψτε το τότε, Ηρακλής Λάρισσας είναι πρωταθλητής. Ωραία. Γαλάτη λέει, πιστεύεις ακόμα ότι θα περάσει τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο η Άσα. Ρε παιδιά, είπαμε, ηρεμήστε, γιατί το έχετε πάρει στραβά εκεί στην Καρδίτσα. Ηρεμήστε. Αγάλη, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Έτσι λέγανε οι παλιοί και έχουν δίκιο. Και γίνεται μέλη άμα μείνει. Ναι. Γιατί άμα τη φάνε τα πουλάκια, δεν προλαβαίνει να γίνει. Γίνεται τροφή. Ηρεμήστε, στηρίζετε την ομάδα σας κανονικά και αφήστε το κύπελλο για τον Παναθηναϊκό. Ο πρόεδρος αναγέννησης είπε τις προάλλες εδώ την καλύτερη, την πιο σοφή κουβέντα. Αν δεν τα καταφέρουμε φέτος, προσπαθήσουμε και του χρόνου, και αν δεν τα καταφέρουμε και του χρόνου και την επόμενη, έδωσε έναν ορίζοντα χρονικό και είναι πολύ σοφό αυτό. Γι' αυτό και είναι τιμή και είναι μπράβο στη διοίκηση της αναγέννησης Καρδίτσας που έχει αυτή την άποψη, αυτές τις απόψεις. Μπράβο στο Δημήτρη Παπαδημητρίου που έχει τον τζαμπουκά και τις εκφράζει, γιατί πρέπει να έχεις γερά νεύρα και γύρι τσέπη για να λες τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Έχει βέβαια και ανθρώπους που βοηθάνε, σημαντικούς παράγοντες της καρδιτσότικης επιχειρηματικής ζωής, αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι μεγάλη υπόθεση για τον οπαδό, τον άρρωστο, το αρρωστάκι, που ακολουθεί την ομάδα και δίνει το δεκαρικάκι κάθε Κυριακή για να δει την καψούρα του. Ότι ναι, έχω μια διοίκηση που θα με στηρίξει. Έχω μια διοίκηση που παρόλα αυτά θα σταθεί όρθια, ό,τι και να γίνει. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για την ομάδα. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη, δεν υπάρχει άλλο. Η διοίκηση της νίκης. Πόσο θα είναι όρθια για να βοηθάει. Βασίλη, πόσο θα είναι όρθια. Ήδη αρχίσαν οι πρώτες τριβές. Είναι καινούργιοι και έχουν όρεξη και μπακάρι να συνεχίσουν. Άρχισαν, σου λέω, ναι, τα πρώτα... Δεν νομίζω κάποια αποτελέσματα να φέρουν τριβές. Έχουν αρχίσει ήδη, σου λέω, οι τριβές στην νίκη.
Τι τους έκανε ζημιά, Ματζανάς. Παιδιά, ένα τηλέφωνο, σας παρακαλώ πολύ. Μέχρι να βγει το τηλέφωνο, Απόστολες, να πούμε, μια και αναφέρθηκα στο μπάσκετ στην Καρδίτσα, ότι η Καρδίτσα κέρδισε για την Α2 η δέκατη συνεχόμενη νίκη της 68-53 το ψυχικό. Είχε και άλλα θεσσαλικά ντέρμπι. Η ομάδα της Λάρισα στην Α1 και αυτή έφυγε νικήτρια, κέρδισε τον Ιωνικό 84-89. Στα πιο κάτω πρωταθλήματα, στην δεύτερη κατηγορία, ο Ολυμπιακός έχασε από τον ΑΓΣ Ιωαννίνων 71-73 στο τέλος. Η νίκη άνετα κέρδισε τη Μελίκη 77-40. Στο άλλο θεσσαλικό ντέρμπι, Άσα Τιτάνες 74-60. Έσπερος Λαμίας Ίκαρη Τρικάλων 77-68. Και ο Αίολος κέρδισε τον Πρωτέ 77-58 στην Β' Εθνική Κατηγορία του μπάσκετ. Στο μπάσκετ της Γ' Εθνικής, επίσης ένα θεσσαλικό ντέρμπι στον Αλμυρό σήμερα, ο Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού κέρδισε τον ΝΑΟ Τρικάλων. Πάει καλά ο Αλμυρός. Πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, έχει από την δεύτερη αγωνιστική που είχε χάσει τελευταία φορά, δεν έχει ξαναχάσει. Κέρδισε 85-78 τον ΝΑΟ Τρικάλων, με τον οποίο ισοβαθμούσε. Ενώ στην Αγριά, τον BC Αγριά έχασε από τους Σοφάδες με 55-66. Πολλά θεσσαλικά ντέρμπι σε αυτές τις μικρότερες κατηγορίες του μπάσκετ. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, έχουμε οι απαντήσεις, η Πενιαρόλ, η Ντανούμπιο, η Wanderers Montevideo, η National Club de Football, η Ravla Junior, όλες αυτές, η River Plate Montevideo, οι Wanderers. Είναι ομάδες του Μοντεβιδέο. Το παρατσούκλι του αέμιασε του Αντώνη του Παπά ήταν Πεπόνας. Πώς? Πεπόνας. Πεπόνας. Και έχει και ιστορία πως έγινε. Θα σας πω ομοιρικές κόντρες του τον αέμιου, στον Τουτάκη του Συνετόπουλου με τον Παπά. Ομοιρικές κόντρες. Για ποιο λόγο λέτε? Για ποιο λόγο? Πάει το μυαλό σας. Ποιος θα φορέσει το πέντε? Όχι. Για την πολιτική. Α, ναι, ο ένας ήταν δεξιός, ο άλλος ήταν αριστερός. Κομμουνιστής, ναι, αριστερός. Ναι, 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 ναι. Για να λέμε το... Αλλά πάντα αγαπημένοι. Ναι, εντάξει, ο Τάκης. Ναι, αφού ερχόταν ο παπάς στην καφετέρια του, του Τάκη και εκεί που τα πήρανε πάμε στην κόδρα. Βέβαια, εμείς προς τα εκεί, μας σταματούσε ο παπάς στο μαγαζί του, κατέβαζε 1002 για τον Συνεδόπουλο. Τη φάσα, τον έτσι, τον... Να σου πω και εγώ ότι σε ομάδα του Αντώνη του Παπά δύσκολα έπαιζε δεξιός, σας ήταν καλός παίχτης. Έτσι δεν πώς λέει. Δύσκολος χαρακτήρας ο Αντώνης του Παπάς Μακαρίτης, δύσκολος πολύ. Καλός όμως. Μανώλης Ρακιτζόγλου είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος σκόραρε με τη φανέλα της ΑΕΛ εναντίον του Ολυμπιακού Βόλου και με τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου κόντρα στην ΑΕΛ. Σε ποια παιχνίδια, Βασίλη, έχεις τα αρχεία? Από ό,τι θυμάμαι, είχε σκοράρει στο 2-0 το 1973 ΑΕΛ Ολυμπιακός Βόλου. Το άλλο τον γκολ το είχε βάλει ο Ματζουράκης, ο Γιάννης. Και μετά, όταν ήρθε στον Ολυμπιακό Βόλου, ένα παιχνίδι στη Λάρισα που έχασε ο Ολυμπιακός Βόλου 4-1, ήταν Β' Εθνική τότε. Το μοναδικό γκολ του Ολυμπιακού Βόλου το είχε πετύχει ο Μανώλης Ρακιτζόγλου. Και ομάδες πολλές που έπαιξε ο Νίκος ο Κορτέσης ήταν Ολυμπιακός Βόλου, Νίκη Βόλου, Τοξότης Βόλου, Άρης Μελισσατίκων, Μαγνησιακός, Ένωση Μικροθυβών, Δάφνη, Πηλέας, σε πάρα πολλές ομάδες. Ένα τηλεφώνημα παρακαλώ για να κάνουμε την κλήρωση. Παιδιά, μας κρατήσετε μέχρι το πρωί, ένα τηλεφώνημα θέλουμε. Ας κάνετε... Τόσοι μας βλέπετε, εκτός αν πήγατε για ύπνο. Ένα τηλεφώνημα κάντε. Με το νούμερο το έχουνε οι άνθρωποι. Το λέει από κάτω, 31434. Α, έτσι πες. Μπάγερ Μονάχου. Μπάγερ Μονάχου, ναι, είναι ωραίο αυτό. Στο σταθμό του Μονάχου σε άφησα άχο και δεν πήρες τηλεφώνημα για να δώσουμε νικητές. Ένα τηλεφώνημα, ρε. Άντε, μπράβο. Είδες τη ζημιά κάνει η απουσία του Κανόλη. Όλοι οι ξενύχτες βλέπαν τον Κανόλη. Τώρα λείπει ο Κανόλης. Γεια σας.
Γεια σας. Το πήρε ανάποδα το γεια σας, αν λες φύγε. Ξαναπάρτε γιατί η γραμμή έκλεισε, κύριε. Έπεσε η γραμμή, περιδεκλώθηκε και έπεσε. Πού ξέρεις ότι ήταν κύριος και δεν ήταν κυρία? Όχι, έτσι, έτσι τον είπα, κύριε. Να πούμε όσο... Να επιπλήξουμε και τους μετεωρολόγους. Όχι. Φοβόμασταν μήπως δεν γίνουν τα παιχνίδια λόγω θυμών. Είτε έλεγα γαλάτι. Ναι, γεια σας. Έλεγα νούμερο. Ναι. Ναι, παιδάκι, φωνάς ο Γαλάτης. Α, ναι. Κυρία είναι, είχα δει, κυρία, είχα κυρία. Είστε στον αέρα, είστε στον αέρα είστε. Θέλω να μου πείτε πέντε αριθμούς από το 1 έως το 32. 34. Όχι, από το 1 έως το 32. Α, 32. 30. Ναι. 30. Ναι, ναι. Ναι, το 1, 30. Δεύτερο. Ξανά 30, πού είπε. Ναι, παιδί μου. Από το 1 έως το 32. Πέντε αριθμούς. 31. 31. Ναι. 31. 10. 10. 10. Άλλα δύο. Άλλα δύο νούμερα. 20. 20. Για 30 θα πει τώρα. Και ένα ακόμα. Και 9. Και 9. Ωραιότατα. Είστε πάρα πολύ καλός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς είστε πάρα πολύ καλοί που έχετε την υπομονή να μας παρακολουθείτε τέτοια περασμένη ώρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, 8-23, τα τρία τελευταία νούμερα, 1-61, 4-59, 5-51 και 129. Θα επικοινωνήσουν οι συνεργάτες της εκπομπής μαζί σας την Τετάρτη το πρωί, 11.30 με 12 θα δίνονται τα δώρα στη ρεσεψιόν του κτηρίου που στεγάζεται ο Άστρα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, στο Βόλιο. Από τις 11.30 έως τις 12 θα επικοινωνήσουν οι συνεργάτες της εκπομπής μαζί σας, θα σας ειδοποιήσουν ποιοι είστε οι νικητές. Ήδη εκφώνησα εγώ τα 5 τηλέφωνα, τα 3 τελευταία τους νούμερα, και να έχετε πάντα υγεία και να είστε καλότυχοι. Γεια σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα.